άφωνο το Βαλκάνιο, Σωτήρη Δασκαλάκη, που σου δίνω την καλημέρα μου σε σένα και σε όλο τον κόσμο από Ακούει Λίμπερο 107,4. Άφωνη η Βαλκανική Χερσόνησος παρακολουθεί την πορεία της σιδερένιας της ΑΕΤ της ομάδος του Ιβάν Σαββίδη και του πεζικού των Μακεδόνων που την ακολουθεί. Το μακεδονικό πεζικό με τις άρισες, τα μεγάλα, τα κόντια. Τέτοιο κόσμο. Άφωνη η Ρουμανία. Και ευχαριστώ πολύ τους φίλους, τους φοιτητές που επικοινωνήσαν μαζί μου και με παρακάλεσαν να διαβιβάσω στη διοίκηση του ΠΑΟΚ και προσωπικά στον πρόεδρο, αν μπορέσω, δεν μπορώ, το λέω από εδώ, θα ακούσουν οι άνθρωποι του και δεν το πούνε, την επιθυμία τους. Βλέπετε, δεν λέω παράκληση που μου είπανε, και τους συμβούλεψα ότι ποτέ δεν παρακαλάει ο ΠΑΟΞΙΣ τον πρόεδρό του. Του λέει αυτό που θέλει να του πει με σεβασμό προς τον άνθρωπο αυτόν που κατευθύνει τις τύχες εκατομμυρίων οπαδών. Με σεβασμό λοιπόν να του πούμε ότι τον παρακαλούμε πολύ, άμα γίνεται, του λέω πάλι το παρακαλώ, άστο ρε φίλε. Φτάνει τα μισά να έρθει η ομάδα του ΠΑΟΚ να παίξει ένα φιλικό στο Βελιγράδι. Να έρθουμε να το δούμε όλοι, γιατί όλοι είμαστε θαυμαστές του ΠΑΟΚ εδώ στη Ρουμανία. Φίλοι Ρουμάνοι μας το ζητάνε συνέχεια, γιατί η λατρεία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ρουμανία, γιατί τη δόξα του ΠΑΟΚ την αγκαλιάζουν κι άλλοι. Γιατί αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια αγκαλιά. Ο ΠΑΟΚ είναι η συνέχιση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο ΠΑΟΚ είναι. Νομίζετε έπαψε να υπάρχει η οργάνωση των Κομνηνών και των Παλαιολόγων? Νομίζετε ότι η ομάδα έψιλο που υπάρχει είναι ένα παραμύθι? Παραμύθι το έχουν αφήσει αυτοί να ακούγεται. Παντού χωμένοι είμαστε. Και ο Ιβάν Σαββίδης είναι ένας από μας. Και κατευθύνει τις τύχες, παίρνοντας και αυτός τις εντολές από εκεί που πρέπει να τις πάρει. Γιατί και το κουμάντο που βρίσκεται δίπλα από τον Ιβάν Σαββίδη, ο αόρατος άνθρωπος, είναι και αυτός δικός μας. Και αυτός αγαπάει τη Μακεδονία. Και αυτός αγαπάει την Ελλάδα. Και αυτός είναι αυτός που συμφωνεί να επενδύσει ο Ιβάν Σαββίδη στην Ελλάδα. Και αυτός είναι αυτός ο οποίος του λέει προχώρα και φτιάξει το γήπεδο και εδώ είμαι εγώ. Σε ό,τι χρειαστείς, αν χρειαστείς. Ένα μεγάλο κίνημα αυτή τη στιγμή εξαπλώνεται σε όλα τα Βαλκάνια. Η παλιά Βυζαντινή Αυτοκρατορία με εκπρόσωπό της, τον ΠΑΟΚ, ενώνει την αγάπη και το θαυμασμό όλων των Βαλκανίων στον πραγματικό αρχηγό, που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ στη Μακεδονία, εδώ στην Ελλαδάρα μας. Μη μας πήγε κανάς λαλάκας ότι υποκινούμε για τίποτα. Είμαστε πρώτα Έλληνες, μετά Μακεδόνες, μετά οικογενειάρχες και μετά Παοξίδες. Στη σειρά. Το κάθε πράγμα στη σειρά του. Το ξεπέρασες, έχεις φύγει από μας. Δεν είσαι δικός μας. Η Ελλαδάρα μας πάνω απ' όλα, αλλά η Μακεδονία εδώ είμαστε εμείς. Οι Νότιοι Μακεδόνες θέλεις να το γράφουν τα βιβλία
Φυσικά είμαστε η Νότιο, η Κεντρική, η Ανατολική και η Δυτική Μακεδονία. Και υπάρχει και ένα κομμάτι εκεί, άλλο. Μήπως η Μακεδονία είχε ποτέ σύνορα? Για ποια Μακεδονία μιλάμε? Για τη Μακεδονία του Αμίντα, για την Μακεδονία του Φιλίππου, για τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου? Γιατί άμα πιάσουμε τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου θα φτάσουμε μέχρι τις Ιδίες. Αυτή ήταν όλη η Μακεδονία. Άμα πιάσουμε τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου, του παππού του Μέγα Αλεξάνδρου, του Μέγα Αλέξανδρου, ήταν πιο μικρή η Μακεδονία. Ο Φίλιππος την έκανε αυτήνα που ξεκίνησε ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία. Και αυτή ένα κομμάτι είναι και εκεί. Το οποίο κατοικούν σλαβικά φύλλα, αλβανικά φύλλα και ελληνικά φύλλα. Μέσα στα σλαβικά βάζω και τους βούλγαρους φυσικά. Αυτή τη Μακεδονία λοιπόν την εκπροσωπεί σήμερα δυνατά προς το έξω. Φυσικά υπάρχουν και άλλες ομάδες. Λίγος είναι ο Άρης, παίζει γι' αυτό στην μπάλα του. Και μπαλάρα μάλιστα. Αλλά προς τα έξω αυτή τη στιγμή το δυνατό στοιχείο της Θεσσαλονίκης μας είναι ο ΠΑΟΚ. Και εδώ καλούμαστε όλοι. Τι ζούμε ρε φίλε? Ρε φίλε τι ζούμε? Ρε φίλε ΠΑΟΞΙ εξιντάρι, εβδομιντάρι που σιγά σιγά περνάς στην πολυθρόνα πλέον και στα ίσια γερατιά. Ογδοντάρι, πενιντάρι, σαραντάρι, τριαντάρι, τι ζούμε ρε φίλε μετά 35 χρόνια? Τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Τι είναι αυτά που βλέπουμε? Και με παίρνει τηλέφωνο τρομοκρατημένος φίλος από την Ιταλία, Σωτήρη Δασκαλάκη, και τι μου λέει? Θα το έχεις ακούσει, θα χαμογελάει σίγουρα. Ρε φίλε ξενέρωσα. Δηλαδή πολύ εύκολα το πήρα. Πού είναι οι ίντρικες, πού είναι ο λαός του ΠΑΟΚ, πού είναι τα τρένα της νίκης, πού είναι ο Μαρινάκης με τους αστυνόμους και τα ελικόπτερα και τα αυτά και τα καπνογόνα έξω? Και Κουφάλας δεν φεύγεται εδώ και τις γάβρους στα καθίσματα και το ανάποδη κεφαλιά του Κλάους. Γεια σου ρε Κλάους, πέδα ρε. Δικό μας χέρι, εγώ τον Κλάους το θέλω να έρθει να σβήσει στον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω ρε τρία σέντερφορ. Δεν θέλω τρία σέντερφορ. Πόσους έχω τώρα? Έχω τον Αγκόπενα, έτσι. Έχω και τον Σαββεύσκη. Πώς? Καταλάβανε. Ναι. Σβιτσεύσκη. Δύο. Τρίτον. Τον Καρέλη. Δηλαδή άμα υπάρχει ένας άνθρωπος στον κόσμο που άμα του δώσω τον Καρέλη, τον Κλάους, θα πει θέλω τον Καρέλη. Ο άλλος είναι μούρι. Ο άλλος είναι προσωπικότητα. Ο άλλος πέρασε. Και έχει... Το βάλει στον Κλάους μέσα στο 80 στο κόλλησε. Στο λέω εγώ. Στο έχει κολλήσει Σωτήρη. Με το που θα το δεις μέσα στην περιοχή που είπε στο βάλει η Κουφάλα. Τεράστιος Κλάους. Τι ζούμε λέω. Και με παίρνει τρομοκρατημένος και μου λέει ξενέρωσα ρε μαλάκα. Πρωτάθλημα είναι αυτό. Γιατί? Γιατί τους ισοπαίδωσες και δεν χρειάστηκε να επέμβεις πουθενά. Και αυτό είναι μια αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει σιγά σιγά. Εσείς οι Παοξίδες τι να κάνω? Εγώ Παναθηναϊκός είμαι, Παναθηναϊκάρα τώρα. Θα έρθει λέει ένας ακόμα μαζί με τον Αλαφούζο και θα κάνουν, θα επενδύσουν στις αυτές τις ακαδημίες. Θα βγάλουμε παίκτες από τις ακαδημίες. Θα βγάλουμε τον καινούριο Τσαούσι, τον καινούριο Δόνι. Πώς τους λένε, κάπως, όχι Τσαούσι, κάπως έτσι, Μπαρμπαρόσα, έχουν κάτι, Μπάρμπας. Έχουν κάτι μυστήριος που λέει τον πάρει ο ΠΑΟΚ, Μπουζούκης. Ποιο Μπουζούκι να πάρει ο ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί να παίζει ο Ολιβέρα, δεν μπορεί να παίξει. Ποιο Μπουζούκι θέλουν να πάρουν? Θυμάσαι τι έχει γίνει με τον Μπέρκ? Πρέπει να πάρουμε τον Μπέρκ. Ποιο Μπέρκ ρε, πού να παίξει ο Μπέρκ στον ΠΑΟΚ? Έβαλε στο Ελάφι εκεί πέρα μπροστά. Φίλε μην ξενερώνεις. Αφομοιώσου, αφέσου σε αυτό που ζεις.
Έχουν πλέον γνώση οι φύλακες. Υπάρχει σοβαρότητα. Και ετοιμάζεται καινούριο ντου γηπεδάρα με τα γραφάρες. Του χρόνου θα παίξεις με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Με τέτοια μούρη θα πας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ετοιμάζει ο Ιβάν. Όλο το Βαλκάνιο θα κάθεται προσοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε το τι συμβαίνει, την καινούρια πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και γενικά στην κίνηση που είναι να γίνει με την ενέργεια, τους αγωγούς και το ότι η Θεσσαλονίκη πλέον με το λιμάνι το οποίο θα γίνει σε λίγα χρόνια θα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία των Βαλκανίων και όχι μόνο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, την οποία αυτή τη στιγμή με φίλους που μιλάω, δεν μπορεί καν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τις λίγες που υπάρχουν. Φανταστείτε να έρθουν οι κολοσσοί και να αρχίζουν να ξεφορτώνουν και να φορτώνουν τα εμπορεύματά τους από εδώ. Το λιμάνι θα πρέπει να φτάσει μέχρι την Κατερίνη. Εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά θα βρούνε δουλειές. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε γραφεία, σε υπηρεσίες, σε μηχανήματα, σε κλάρκ. Νταλίκες θα πάνε και θα έρχονται. Λιμάνι, πλούτος, ευημερία. Κλειστό, ταλέπορο. Και τώρα είναι να γίνει. Δεν μας ενδιαφέρει σε όλους εμάς ποιος θα κυβερνάει. Αρκεί αυτοί που θα κυβερνάνε να κυβερνήσουν σωστά και τίμια. Εμείς βλέπουμε την πρόοδο της χώρας μας και βλέπουμε ότι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνουν πράγματα για τον καλό των παιδιών μας αλλά και των ίδιων ημών. Γιατί και εμείς έχουμε ανάγκη στα 60 μας και βάλε. Το βλέπετε αυτό από τη σημασία που δίνουν μεγάλες εταιρείες να αναμειχθούν και να διαφημιστούν μέσω της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Βλέπετε το ενδιαφέρον του Ιβάν Σαββίδη που δεν είναι άλλο από το αφού φτιάχνει τη μεγάλη ομάδα που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οι άλλοι, το δείχνουν. Από την άλλη μεριά δύο μεγάλα έργα ετοιμάζονται να γίνουν και εδώ θέλω να παρακαλέσω τους αρμοδίους εδώ, τους Σιριζέους σήμερα, κάποιους άλλους αύριο, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, τις υπηρεσίες των αρχαιολόγων. Εκεί πρέπει να ξεκινήσει αυτό το θέμα που λέγεται γήπεδο του ΠΑΟΚ και χρονίζει. Τι περιμένετε να δώσετε την άδεια? Μα λέει μπορεί να βρουν αρχαία. Άμα θα βρουν αρχαία, μακάρι να βρουν αρχαία, μακάρι να βρουν μια άλλη αμφίπολη εκεί. Μακάρι να γκρεμιστεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ και να βγει από κάτω ο ναός της Αφροδίτης ή ο τάφος της Ολυμπιάδας, της Βασίλισσάς σας. Ο τάφος της Πριγκίπισσας της Θεσσαλονίκης, του Κάσανδρου, ξέρω εγώ. Μακάρι να βρεθεί εκεί. Χώρια μπορεί να το κάνει πτάμενο ο Σαββίδης, αλλά σε σεβασμό στους προγόνους μας θα πάμε δίπλα, δεν πειράζει. Αλλά ξεκινήστε το. Θες και τους αρχαιολόγους με τα βουρτσάκια και τους αρχαιολόγους με τα βουρτσάκια εκεί. Σκάβετε και άμα βρείτε αρχαία εδώ είμαστε εμείς, τι σας πούμε. Γκρεμίστε τα. Τι είμαστε, βάδαλοι? Ο αλάριχος είναι ο Σαββίδης. Αλλά προχωράτε τα θέματα. Μα είναι λέει το κράτος είναι μακρο. Τι θα πει μέρε μακροχρόνια? Ας τα όλα δίπλα ό,τι έχεις. Εδώ. Αύριο θέλω απάντηση. Μα δεν προλαβαίνω. Βάλε και έναν ακόμα εδώ που δεν προλαβαίνει. Σταμάτα εκείνο. Εδώ πέφτουν τα λεφτά ρε, καθαρά γρήγορα. Να ορμήξουν οι φαγάνες. Και από την άλλη μεριά το λιμάνι. Αυτά τα δύο θα αναμορφώσουν τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχω τίποτα με κανένα σωματείο. Μακάρι να τραβήξουν και αυτά ψηλά. Ο Άρης δίνει το στίγμα του. Βλέπετε ότι με μια σωστή διαχείριση
και τον κόσμο κοντά σε μια ομάδα, πώς πηγαίνει καλά. Και θα ανέβει. Εκεί είναι η δύναμή του. Έχει φτάσει και δεύτερος και τρίτος και τέταρτος πολλές φορές και πέμπτος. Αυτή είναι εκεί η σκάλα του Άρη. Τώρα μπορεί να κάνει την υπέρβαση. Άμα βρεθεί ένας σοβαρός άνθρωπος σαν το Σαββίδη και επενδύσει και τόσο χρήμα, μπορεί. Αλλιώς υπάρχει η Ρώμα, υπάρχει το Λάτσιο. Πώς θα γίνει. Υπάρχει η Γιουβέντους, υπάρχει και το Ρήνο. Λίγες είναι αυτές. Υπάρχει η Άρσεναλ, υπάρχει η Τότεναμ. Υπάρχει η Άστον Βίλα. Έχει. Και εναλλάσσονται στην ιστορία. Αυτή είναι η κατάσταση σημερινή. Τι κάνουν οι Τσιπραίοι. Για ποιο λόγο δεν πες ότι είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες. Είδατε για πότε έπεσε για τους Ολυμπιακούς αγώνες ο Καραϊσκάκης και ξανά έγινε καινούριο. Μα το έχει τράπεζα, μα έγινε το γήπεδο. Πάει ο κόσμος και κάθεται. Και βλέπει μεγάλους αγώνες. Πώς θα έρθουν να παίξει εδώ η Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Ρονάλδο Γιουβέντους. Πώς θα έρθει να παίξει η Παρί Σεζερμέν. Σε αυτή την τούμπα. Χωρίς τουαλέτες. Αμά η κυρία του, πώς το λένε αυτόν τον καλό, του Νεϊμάρ κατουρηθεί που θα τη στείλουν. Βέβαια πάθει η Μπλενόρια. Και από τη στιγμή που υπάρχει ο επενδυτής και τα ρίχνει τα τάλαρα, μια φορά πριν πολλά χρόνια, η μικρή μου η κόρη Ευελίνα που είναι στην Κύπρο μαζί με τη Μαρία, τα φιλάκια μου στα παιδιά μου, καμιά φορά με ακούει η Ευελίνα, αλλά Σαββάτο, Παρασκευή θα βγήκαν για κανένα ποτάκι. Λοιπόν, είχα πάει, θα πάμε στη θάλασσα την άλλη μέρα κάπου, ξέρω εγώ τι, πηγαίναμε στο Λιτόχωρο. Και κατά τις 12 η ώρα ο ήλιος έμπαινε, έβγαινε ένα τέτοιο πράγμα. Με έπιασε και μια βαριεστημάρα, λέω τη γυναίκα μου, λέω Έφη, δεν το αναβάλουμε, ξέρω εγώ τι, βαριέμαι. Μου λέει, να σου πω την αλήθεια, και εγώ βαριέμαι. Και εκείνη την ώρα βλέπω την Ευελίνα, την κόρη μου, να περνάει απ' έξω, παιδάκι 3-4 χρονών. Είχε βάλει το μαγιουδάκι της, είχε βάλει μια μάσκα και είχε βάλει κάτι βατραχοπέδιλε μικρά που εγώ και περπατούσε μέσα σε αυτό. Και περνάει από μπροστά μου. Άντε ρε μπαμπά, τι να πω, βαριέμαι. Είσαι με τα καλά σου, σηκωθήκαμε, πήραμε τα βιβλία, πήγαμε στο Λιτόχωρο και κάναμε μπάνιο. Έτσι πρέπει να γίνει και με την Τούμπα. Πρόεδρε ζώστην με φαγάνες. Ετοίμασα απ' έξω τα συνεργεία, τα αυτά, βγάζα φωτογραφίες, τοπογράφοι να δουλεύουν, να κάνουν εδώ θα γίνει, εκεί θα γίνει. Ποιο είναι το πρώτο θέμα, έχουμε θέμα εκεί πέρα, έχει ένα σχολείο, χτίσε ένα δίπλα. Καινούριο, υπερσύγχρονο, πες παιδιά αυτό εδώ είναι παλαιάς μορφής, εκεί είναι το καινούριο το δικό σας. Με πάνω με θέματα φωτοβολταϊκά και αυτά, με ενέργειες να μην... Με κομπιούτερες μέσα, με αυτά κάτω σε ένα σχολείο. Τέτοιο παιδιά εδώ είμαστε. Να δούμε ποιος θα βγει να πει. Έλα ρε σε, γκρεμίζε τα σχολεία για να έχει κάτι γήπεδα. Αυτά πρέπει ήδη να γίνουνε πρόεδρε. Τι το καθυστερείς αυτό. Και ας το γήπεδο της, το γήπεδο του, τον δήμαρχο της Τούμπας ποιος είναι. Μπουτάρης δεν είναι. Μπουτάρης, Τούμπα είναι στο Μπουτάρης. Τούμπα τον έβγαλε κιόλας. Έλα εδώ Μπουτάρη που θες να κάνω εγώ ένα γήπεδο τέτοιο. Δώσε μου το χώρο εκεί. Πά την άλλη μέρα έτοιμο το γήπεδο. Προκατασκευασμένο αυτά τα παπ τα γρήγορα. Που σε 6 μήνες είναι, πέφτουν τα συνεργεία σήμερα η γρηγοράδα. Εδώ το Μακεδονία Παλάς το κλείσε για 6 μήνες, 5-4 μήνες, 4 μήνες και έδωσε ειδικά μπονούς στις εταιρείες που θα το τελειώσουν ένα μήνα πιο μπροστά από ό,τι έχουν πει. Και φλακωθήκαν οι εταιρείες στη σημερινή εποχή, ρε Σωτήρη, δασκαλάκι. Όταν ζητάς τεχνίτες, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ανθρώπους που θα πιάσουν ένα ασπριτζίδες, μπογιατζίδες, χιλιάδες. Με τα οίκα τους, με τα τέβε τους, με τα κέρατά τους, με τα δώρα τους, με τα αυτά τους, με το μισθό αυτό το γαμημένο που δίνουν σήμερα. Αλλά ό,τι άμα τους δώσουν αυτούς είναι τεχνίτες, αυτοί θα πάρουν 7-8 εκατοστάρικα. Και ορμήξαν και το κάνανε σε 2 μήνες. Το Μακεδονία Παλάς.
Τάκ, το φτιάξε ένα σχολείο. Ετοίμασε το. Τι άλλο θέλουν. Έχει κάτι πισίνες εκεί. Κάνει και ένα κολυβητήριο. Δωρεά της οικογένειας Ιβάν Σαββίδη. Τι είναι. Μήπως. Ένας αυτός είναι. Ένας γλύκος. Όσο δίνεις για το γλύκο. 405 χιλιάρια είναι εφορία είναι ή μαζί είναι. Δεν έχει σημασία. Πολλά είναι και τα δύο. Να. Φεύγει ο γλύκος εφέτος. Θα πάει συνεχίσει στην Ιταλία μαθαίνω και καλά να πάει το παιδί. Ο Θεός να τον έχει γερό. Είδαμε και καλά πράγματα από τον Γλύκο. Δεν ήταν ο τερματοφυλάκας των ονείρων μας. Όσο μπορούσε έπαιζε. Είχε και τα προβλήματα, τους τραυματισμούς. Δεν κάθισε και καμιά δεκαριά χρόνια. Δόξα τον Θεό να πάει στην ευχή του Θεού. Να ένα Γλύκος εκεί πέρα πάρει κανένα. Και ένα κολυβητήριο εκεί πέρα. Πες παιδιά αυτά είναι του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ. Γιατί μας δίνεται αυτά εκεί. Γκρέμισε τα εκεί και άρχισε. Κάντε αυτά, κάντε. Γιατί δεν τα κάνεις αυτά. Ποιος σε εμποδίζει. Σε εμποδίζει ο Μπουτάρης όπου πάει πίνει νερό στο όνομά του. Ο Ταχιάος που είναι να βγει το μούλωσε. Γκίχ ο Ταχιάος ξανά για το Σαββίδη. Άμα μπορείς ξαναπέστα. Ο ορφανός δικός σου άνθρωπος. Ποιος σε πει όχι ο Ψωμιάδης. Α, όλοι μαζί ήταν αυτοί. Ο Ζέρβας, ο Κωστάκης. Το δικό μας το χέρι, το παοξάκι. Ποιος θα σου πει. Σου πει όχι ορφανός. Όλοι μαζί θα είναι αυτοί. Οι άλλοι πώς τη λένε, η Τσιπρέα. Πώς λέγεται η Τσιπρέα, Νοτοπούλου. Νοτοπούλου. Τι απειδά το κάνεις εδώ δήμαρχε. Ορμάτε ρε, προχωράτε ρε, τι κάθεστε. Πού σκαλώνετε. Πόσο θα σκαλώσετε ακόμα. Οι εξελίξεις έρχονται. Ας σας πω κάτι που μου έλεγε ο πατέρας μου. Πας λέει να κλείσεις μια δουλειά, να κάνεις μια σύμβαση. Τη στιγμή που δίνεις τα χέρια και βάζεις τις υπογραφές, φύγε. Φύγε. Θα σας δω αύριο στο συμβούλιο, το βράδυ θέλετε να φάμε μαζί, αλλά εκείνη την ώρα φύγε. Μη γίνει καμιά στραβή. Φύγε ρε παιδί μου, μπορεί να πεις κάτι να σου ξεφύγει, κάτι να πει κάτι αυτός, να πει ρε πούστη, όχι δεν θέλω. Φύγε. Και μετά βγες την άλλη μέρα μαζί του, δεν τρέχει τίποτα, έχει τελειώσει, έχουν πάρει, τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους. Τον βρήκες αυτό να πάρει το να. Και διώξε το να. Τι θέλεις αυτά, πάρτες γρήγορα και φύγε. Πάνε κάντα. Τον έχεις και αύριο. Ξέρεις τι γίνεται κάθε μέρα. Πώς έγινε η πανάσταση των Μπολσεβίκων τότε και φάγανε. Το Τζάρο, ποιος το περίμενε αυτό. Πού ξέρεις τι θα γίνει στη Γερμανία. Μπορεί να βγει ο άλλος να πούμε στη Γερμανία για τα χαρίσει όλα. Μπορεί να βγει επί τα λεφτά μου ρε. Ξέρεις τι γίνεται κάθε μέρα. Μπορεί να βγουν οι οικολόγοι να πούνε έχει χελώνει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν πέφτει αυτό. Ευτυχώς είναι τόσο μολυσμένο που δεν πρόκειται να υπάρξει τέτοιο πράγμα. Φτιάξτε το ρε, φτιάξτε τη Θεσσαλονίκη ρε κουφάλες, φτιάξτε την. Καθαρίστε την, πλύντε την και τίποτα άλλο δεν θέλει. Και έχει την Παοκάρα, μπράβο εσείς οι Παοξίδες, είστε τυχεροί. Τι να πούμε εμείς οι ταλέποροι ή Παναθηναϊκοί. Άφωνη η Αποστολία βλέπει μια σκηνή στην τηλεόραση. Και επ' ευκαιρία της εορτής της γυναίκας, δες τώρα εδώ πέρα, όταν ο άνθρωπος είναι μαλάκας. Αυτό ήταν. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του και βγάζει προς τα έξω ένα κτίνος. Γιατί είναι και κτίνος ο άνθρωπος, αλλά είναι και άνθρωπος. Αυτό είναι μια εικόνα ντροπής για τους άντρες. Εξήγησε Αποστολία τι ακριβώς βλέπουμε. Καλημέρα καταρχήν σε όλους και όλες. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και είναι κάποιο έθιμο φαντάζομαι όπως τα δικά μας με την τούρτα που ο γαμπρός ταΐζει την νύφη και η νύφη το γαμπρό σε μια ένδειξη φροντίδας ο ένας τον άλλο. Ακόμα και πριν που εκείνος παίρνει το κομμάτι του γλυκού, τι είναι αυτό τέλος πάντων που της... Τούρτα, ένα κομμάτι τούρτα να γλυκού, την ταΐζει, ναι. Την ταΐζει αυτός. Είναι πολύ σκεπτική την ώρα, την κοιτάζει χαμηλά, είναι...
Και μετά κάνει το παιχνίδι του σου δίνω και δεν σου δίνω, τέλος πάντων. Ναι. Και αντιδρά με απαράδεκτο φυσικά τρόπο. Να δείτε λίγο τώρα. Ανοίγουν το πέπλο της, τη βλέπω. Αυτή είναι συναισθαλμένη η κοπέλα. Πολύ, πολύ συναισθαλμένη. Ακόμα και το πώς τρώει αυτό το τεράστιο κομμάτι που της βάζει στο στόμα. Από μια συναισθαλμένη κοπέλα, βέβαια, δεν περιμένει κανείς να κάνει τέτοιου είδους παιχνίδια. Γιατί το έκανε αυτή την. Αλλά αντιδράσει έτσι όχι, να γυρίζεται, να χαστουκίσεις μέσα στην εκκλησία. Ούτε μέσα στην εκκλησία, ούτε εκτός εκκλησίας, ούτε στο σπίτι, ούτε πουθενά. Δεν υπάρχει λόγος να είναι κανείς βίαιος. Απαγορεύεται ή ανεπίτρεπτο για εμένα είναι. Πόσο μάλλον για. Τι γυναίκα ρε χτυπάς. Βρε καριόλη τη γυναίκα χτυπάς. Ρε παλιάνθρωπε την ύφη ρε χτυπάς. Αυτή θα σου κάνει παιδιά αύριο. Δεν ξέρω κατά πόσο η κοπέλα σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό το γουρούνι. Αυτό το κτίνος. Γιατί εμείς οι άντρες πολλές φορές γινόμαστε τόσο κτίνοι όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και κακοποιούμε τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας. Τις φίλες μας, τις συντρόφισσές μας. Και βλέπουμε μια εικόνα την οποία την είδε, την έδειξε. Έχω παγώσει έτσι, δηλαδή. Και προχθές. Το βλέπω και το ξαναβλέπω και έχω παγώσει. Έχω μείνει άναυδη. Το συγγενεί από πίσω πώς τον αρπάζει. Βέβαια. Δηλαδή αυτό που έκανε ξάφνιασε όλους, δεν ήταν κάτι φυσιολογικό. Και το κάνει την ώρα του γάμου σου. Χαστουκίζει τη γυναίκα σου, δηλαδή στο σπίτι την κάνει, ρε φίλε. Αποστολία. Μου φέρεις κανένα τέτοιον. Θα τον. Τολμάει άνθρωπος να με ακουμπήσει εμένα. Εσένα ποιος θα σε ακουμπήσει. Ποιος αλλά θα τολμήσει τώρα, είναι δυνατόν. Το βλέπεις στο τέρας. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βίαιος. Προσοχή στους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας. Εκφράζονται με βία. Είτε λεκτική, είτε. Έτσι. Σωματική. Γιατί και η λεκτική βία, στη βία είναι γυναίκα, βία. Ρε, χαμένο κορμί. Τα ίδια έχω πει και στις κορούλες μου, τα ίδια λέω και σε εσένα που είστε ίδια ηλικία περίπου η μία με την άλλη. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Τσαμπουκά στη γυναίκα ρε παλιά άνθρωπε. Το Μάρι. Το Μάρι. Άσχημα πράγματα. Πάμε στα δικά μας, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα σοβαρά. Και μιλάω ότι επίκειται τεράστια ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και οι δικές σας οι γενιές οι οποίες μείνανε και εργαστήκανε για να έρθει αυτή η μέρα θα είστε πλέον αυτές που θα καθορίσουν και το μέλλον αυτής της πόλης. Όπως γίνεται και με τον ΠΑΟΚ που επένδυσε πάνω του μια σοβαρή εταιρεία και βλέπει τα αποτελέσματα. Η Θεσσαλονίκη είναι το άστρο, είναι το σμαράγδι των Βαλκανίων. Και σε κάποιους από εμάς που έτυχε να ζήσουμε σε αυτές τις χώρες, στη Σερβία, στα Σκόπια, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, ξέρουμε ότι το όνειρο του κάθε Βαλκάνιου είναι να έρθει και να επισκεφτεί τη Χαλκιδική πρωτίστως και σε δεύτερη φάση κάποιοι λίγοι από αυτούς να πάνε και στα ελληνικά νησιά. Η καψούρα που έχουν για την Ελλάδα δεν λέγεται. Υπάρχει μέσα τους φυσικά και ο φθόνος. Υπάρχει και η ζήλια. Αλλά η καψούρα είναι πιο δυνατή. Υπάρχει λοιπόν ένας τεράστιος οργανισμός αυτή τη στιγμή που επενδύει στην πόλη μας. Ήδη στο κέντρο έχουν φανεί σημεία ανάκαμψης. Ενώ οι τιμές των ακινήτων στο κέντρο αρχίσαν σιγά σιγά να σταθεροποιούνται και να παίρνουν μία μικρή άνοδο. Εμείς πλέον κυρίες και κύριοι χρειαζόμαστε ανθρώπους να διευθύνουν τις τύχες μας. Και αυτοί θα πρέπει να είναι, σαν γι' αυτό να που ήρθε στον ΠΑΟΚ, κυρία μου, επένδυσε στον ΠΑΟΚ. Είδαμε αυτό το θαύμα που βλέπουμε φέτος, δηλαδή ένα γκαλπασμό χωρίς σταματημό προς το πρωτάθλημα και το κύπελλο, την κατάκτηση. Μία ομάδα που είναι μια, παρουσία, μια κλάση ανώτερη από τις άλλες ομάδες, δηλαδή είναι μια κλάση ανώτερη από τον Ολυμπιακό,
είναι δύο κλάσεις ανώτεροι από την ΑΕΚ και τον Άρη. Είναι τρεις κλάσεις ανώτεροι από τον Παναθηναϊκό. Ναι, ισχύει. Βέβαια, την ίδια δυναμική, ίσως όχι αυτού του αδιαμφισβήτητου φαβορή και πρωτοπόρου, είχε και πέρυσι. Πλασάρα τον ανάμεσα όχι στους τέτοια διαφορά, ομάδες, όμως η αλήθεια είναι ότι αδιαμφισβήτητα φέτος είναι η καλύτερη ομάδα για με διαφορά. Για να πάρουμε αυτά που λες, για να τα εξηγήσω, ότι καμία σχέση δεν έχει το ξεκίνημα της φετινής πορείας του ΠΑΟΚ με το περσινό. Mm-hmm. Γιατί είχε ήττες. Ναι, προφανώς. Φέτος η ομάδα φαίνεται να πατά πολύ καλύτερα στα πόδια της για πρώτη χρονιά αίτητη απέναντι σε ομάδες που έχουν δυναμική, ακόμα και αν δεν είναι αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στο παρελθόν όσον αφορά τη δυναμική τους. Αυτό θέλω να πω. Του Ολυμπιακού. Σίγουρα, πολύ σωστά το θέτεις. Γιατί πρέπει το να θέμα. Το συνυπολογίσουμε. Έχεις απόλυτα δίκιο και πρέπει να το συζητήσουμε σίγουρα, διότι η δυναμική των ομάδων που είχε παλαιότερα ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης και ο Ηρακλής είναι φέτος από μία κλάση μέχρι πέντε κλάσεις κάτω. Ένα το θέμα. Δέμα δεύτερον, οι επαρχιακές ομάδες είναι εντελώς αδύναμες. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες ομάδες επαρχιακές του παρελθόντος. Ναι, που θα έκαναν βαθμούς, που θα... Και θα βλέπαμε και κάτι. Θα αλλάζαν λίγο ίσως ναι, τα δεδομένα. Θα βλέπαμε και κάτι. Ας πούμε να περιμένεις να δεις μια ομάδα να παίζει μπάλα καλή, μια επαρχιακή ομάδα, μια καινούργια Δράμα. Ναι, ναι, αυτή μια καινούργια Λάρισα, έτσι. Mm-hmm. Μια καινούργια Παναχαϊκή, ένα Πανιόνιο. Να παίζει καλή, θελκτική μπάλα. Μια Νάουσα όταν ανέβηκε τότε με τον Μάρκο και τον Τζιάρτα, τη θυμάσαι τύπου και Κιζερίδης βεβαίως και άλλοι, και άλλοι. Δεν είδαμε τέτοιο από καμία ομάδα. Ο Άρης δείχνει δυναμική και αυτό το οποίο ίσως θα μπορείς να μας διαφωτίσεις είναι, μιλάμε για την πολύ κακή, για την κάκιστη πορεία του Ηρακλή, ναι, ο οποίος βάλεται από διοικητική κρίση. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Για άλλη μια φορά. Και αυτή τη δυναμική δεν μπορεί να την κρατήσει. Μια δυναμική που δεν χάνεται. Διότι έχει βαθιές ρίζες ο Ηρακλής. Αυτό είναι η ιστορία αυτή που... Αλλά αδυναμώνει, αδυνατίζει. Ο χρόνος θα δείξει. Έχω την αίσθηση ότι τα δεδομένα στον αθλητισμό αλλάζουν μέρα με τη μέρα, όπως ναι, αλλάζει και η κοινωνία. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα στο παρελθόν. Θεωρώ ότι η αγάπη των ανθρώπων για τις ομάδες τους, ακόμα και αν αυτές ορισμένες χρονιές τους απογοητεύουν για διάφορους λόγους, αγωνιστικούς ή εξωαγωνιστικούς, όπως έχει ταλαιπωρηθεί ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια, επανεμφανίζεται, την ξαναθυμούνται και δυναμώνει εάν δουν μια ομάδα ανταγωνιστική. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να επενδύσει στην ομάδα για να μπορέσει και η ομάδα ταυτόχρονα... Στη δυναμική της όμως. Ναι. Δηλαδή όταν επενδύσεις σε μια ομάδα και ζητάς παραπάνω, ανάλογα με τα πόσα θα μπορεί πλέον να κάνει αυτό. Θέλετε. Να κάνει. Είναι αυτό που λέγαμε για να ξέρουμε ποιοι είμαστε που και πού είμαστε. Έχουν φύγει οι άλλοι. Σωστό. Αλλά το να κρατήσει ο Ηρακλής τη δυναμική του, η οποία ήταν η πέμπτη με έκτη ομάδα κάθε χρόνο, mm-hmm, και από εκεί και πέρα είχε και σκαρφαλώματα. Ναι. Είχε και κάτι πτώσεις, αλλά πέμπτο έκτη μαζί με τον Άρη, τέταρτο ο ΠΑΟΚ, mm-hmm, τρίτη ΑΕΚ, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, εναλλάξει. Ναι. Αυτή είναι η δυναμική. Από αυτές τις ομάδες, καμία από αυτές αποστολία δεν είναι εθνικός. Ναι. Δεν είναι προοδευτική. Δεν είναι από όλων Αθηνών που μπορείς να τους καταβροχθήσεις. Σωστό. Έχει τις ρίζες σου, τη δύναμή τους. Οπότε με την κάποια ενίσχυση την ναι, έχεις αμέσως την αποκτάς. Πόσο εύκολο είναι να υπάρξει ένας άνθρωπος ο οποίος... Πόσο εύκολο. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος επενδύει, έτσι δεν είναι. Ναι. Ήρθε και επενδύει. Δεν είμαι σίγουρη ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα στην πόλη μπορεί πραγματικά να αλλάξει αυτή η διαβάθμιση του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, τουλάχιστον αυτό το σε αυτό το χρονικό σημείο, φέτος του χρόνου. Ο ΠΑΟΚ πάνω σε κάποια πράγματα κάνει βήματα, διότι στη σημερινή εποχή, την εποχή της τεχνογνωσίας και της τεχνολογίας, εάν δεν επενδύσεις πάνω σε αυτήν, χάνεις το καράβι. Αν δηλαδή, άσερε, ξέρω εγώ, προχθές βγήκε ένας άνθρωπος, ο οποίος ήξερε πολλά, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα,
Και μας είπε κάποια απίστευτα, τα οποία τα ακούω μόνο όταν μιλάμε μαζί και μιλάς για πράγματα της επιστήμης σου που ξέρεις. Και παίρνει μετά ο Κυρκώστας από την Κατερίνη και ο κύριος Κάζης, ο γιατρός μου. Συγγνώμη, ναι. Οι οποίοι κατευθείαν, τι λέει μωρέ, σιγά τώρα εμείς όταν βλέπαμε τον Κούδα αμέσως λέγαμε. Ναι, όταν βλέπατε τον Κούδα, σήμερα όμως τον Κούδα, μόλις τον δούνε, τον παίρνουν και του κάνουν όλα αυτά. Εντάξει, και σήμερα όταν ένα παιδί ξεχωρίζει, ένας αθλητής, θέλω να πω, ξεχωρίζει το ταλέντο, φαίνεται κανένας από αυτά τα παιδιά. Φαίνεται το ταλέντο. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία τεχνολογία ολόκληρη που επενδύει επάνω σε αυτό το δημιούργημα του Θεού και το κάνει δημιούργημα του Θεού και βελτίωσε τον άνθρωπο. Έχουμε πλέον όλες τις δυνατότητες για να σκανάρουμε πραγματικά ένα ανθρώπινο οργανισμό, έναν αθλητή και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή του. Δεν θα όλη το κάνουμε ιστορία, από τη στιγμή που η τεχνολογία μας εποχή βοηθά. Την παίζουν οι μάνατζερ. Τι θα πει μάνατζερ? Γιατί όταν ακούς μάνατζερ, στα ελληνικά του έρχεται το μυαλό η μάνατζερ των παικτών και το λοιπά. Πρόσεξε τι θα κάνει ένας Ευρωπαίος που θα πάρει μια ομάδα. Mm. Θα πάρει έναν μεγάλο μάνατζερ, ο οποίος ενδεχομένως να μην έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά μπορεί να περίμενε, έχει... να σου πω το σκεπτικό. Ναι, ναι. Τι είναι η δουλειά του μάνατζερ, Σωτήρη Δασκαλάκη? Πρώτα-πρώτα να πάρει έναν προπονητή. Θα βρει αυτός, και ας μην ξέρει, θα μπει μέσα στο ίντερνετ, θα δει τις νίκες, τις ισοπαλίες, τις ήττες, τι παίκτες έχει βγάλει ο τάδε. Θα ρωτούσει 5 ανθρώπους που ξέρουνε. Αλλά θα είναι οι σωστοί που θα ρωτήσει, γιατί θα είναι καλός μάνατζερ. Και στο τέλος θα καταλήξει ότι στα πληκτρολόγια, στα ντεξ του Λίμπερο, αυτά που έχω μάθει είναι ότι ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης είναι ο καλύτερος. Αυτά έμαθα, αυτά λέει η ιστορία του, αυτό λέει το ίντερνετ, αυτές είναι οι γνώσεις του, αυτές τις ξένες γλώσσες γνωρίζει. Αυτή είναι η συμπεριφορά του με τους παίκτες, αυτούς τους παίκτες έχει προωθήσει και έχει βγάλει. Εκεί που έπαιξε ήταν έτσι, εκεί που ήταν έτσι, πάρ' τον, βάλ' τον εκεί. Για το μάνατζερ λέμε πάντα, γιατί χάθηκε. Ο μάνατζερ θα τα κάνει αυτά. Α, και ας μην ξέρει από ποδόσφαιρο. Α, γιατί είπατε εκεί που έπαιξε ήταν έτσι και λέω πήγαμε στο ποδοσφαιριστή. Για τον παίκτη. Για το, ναι, αύριο okay. Θα σου πούνε, σου με έλα εδώ τώρα κύριε μάνατζερ, θέλουμε ένα σέντερφορ, μάλιστα. Τάσα γκολ, τόσες συμμετοχές, ναι. Τόσα αυτά. Ο μάνατζερ που ψάχνει τα στατιστικά του παικτών. Στην εθνική, τόσες σάτσες αυτό, ποτέ δεν αποβλήθηκε, ποτέ δεν τραυματίστηκε. Πάπε έχεις πάρει το καλούπι από 5. Ψάχνεις μετά, έρχεσαι στην αποστολία την Τοβόλη που ξέρεις ότι είναι ο καλύτερος μάνατζερ που υπάρχει και δίνει παίκτες τα οποία παίρνουν αυτοί παραπάνω αξία. Ρε αποστολία, θέλουμε ένα σεντερφόρ. Έχεις κάτι στο μυαλό σου? Έχω αυτόν. Αλλά να σου πω, πάρε αυτόν και θα με θυμηθείς. Θα το πάρω ρε αποστολία και θα ξέρω. Και το παίρνω και είναι τεφαρίκι. Άμα δεν είναι καλός, δεν σε ξαναπλησιάζω. Οι μάνατζερ πλέον κάνουν τη δουλειά. Τα παιδιά σαν και σένα. Το καθένα στο είδος του παίζει την μπάλα του. Ο μάνατζερ θα βρει τον καλό τον προπονητή. Και ας μην ξέρει αυτός από ποδόσφαιρο, θα δει τους τίτλους του. Ναι. Γιατί δεν μπορείς να ψάξεις, ναι, να βρεις ένα παιδί. Από τους τίτλους του και μόνο να αποφασίσει ένας μάνατζερ εάν ο προπονητής αυτός είναι καλός για ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Με άλλες συνθήκες ήξερε ο Ρασβάν Λουτσέσκου τι θα αντιμετώπιζε πέρυσι στην Ελλάδα? Ήξερε, με τα γιατί ήταν στην Ξάνθη. Και ήταν τρία χρόνια και τον έβλεπα αυτός που τον πήρε. Σωστό. Και είδε ότι είναι ταλέντο. Αν υποθέταμε ότι δεν είχε παίξει ελληνικό, δηλαδή δεν είχε κοουτσάρει ομάδα σε ελληνικό, ναι, ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Δεν αποκλείεται το γεγονός ότι θα μπορούσε να αποπροσανατολιστεί από τους στόχους του, να λειτουργήσει λανθεμένα πιθανά σε κάποιες από τις αποφάσεις που θα μπορούσε να πάρει. Με δεδομένο ότι στην χώρα μας δυστυχώς τα εξωαγωνιστικά πολλές φορές επηρεάζουν εκεί τα αγωνιστικά. Εκεί ο μάνατζερ τοποθετεί δίπλα από τον Λουτσέσκου ένα σύμβουλο. Ναι. Ο οποίος τον προφυλάσσει. Δίπλα από τον Νουάρντα, παραδείγματος χάρη. Μη γράφεις το ίντερ. Μη ρε βλάκα. Μη βγαίνεις το βράδυ και γελάς και ξεπαίρνουν και αυτά και γίνεσαι. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία πολύ συχνά ακούω από ποδοσφαιριστές σε ομάδες οι οποίοι δηλώνουν ότι η ομάδα είναι δίπλα μας, οι άνθρωποι είναι δίπλα μας. Αισθάνομαι ότι όλο ένα και περισσότερο. Μα είναι ευτυχισμένοι όλοι τη ομάδα. Μισό λεπτό όμως, μισό λεπτό. Άρα θεωρούμε ότι οι μάνατζερς κάνουν όλοι καλά τη δουλειά τους. Άρα θεωρούμε ότι ο καθένας στα δουλειά ανθρώπους του και ο βλάχος στα τυριά του. Σε μια κουβέντα που είχαμε τον πρόεδρο του εργομετρικού εργαστηρίου εδώ στα ΤΕΦΑ, το οποίο έχει κάνει μετρήσεις από την Εθνική Ελλάδος του Euro. Μάλιστα. Την ομάδα του ΠΑΟΚ και
των υπολείπων ομάδων της πόλης στις υψηλές κατηγορίες. Οπότε έχει ένα μεγάλο. Και, και από την Ηρακλή έχει περάσει αρκετά χρόνια για τις ακαδημίες, μιλάω. Μεγάλο δεδομένο. Έχουν περάσει από τα χέρια του πολλά εργομετρικά τεστ. Αυτά τα τεστ που αξιολογούν πόσο καλά είναι τα θέματα της μετρήσεις της δύναμης για έναν αθλητή, της αντοχής του κλπ. Μάλιστα. Μου είπε ότι επειδή υπάρχουν προσαρμοσμένα εργομετρικά τεστ, όταν πάω να κάνω μια μέτρηση για αξιολόγηση ποδοσφαίρου, είναι προσαρμοσμένο έτσι το τεστ, ώστε να μετρά πραγματικά στο interval αυτό, έτσι λέγεται, αυτή την αυξομοίωση της έντασης, εναλλακτική. Πώς λέγεται στα ελληνικά. Πώς λέγεται ρε Σωτήρη. Πες στα αγγλικά, θα το καταλάβουμε. Είπα, interval training. Είναι η αναλλαγή στην ένταση. Δηλαδή κάνω ένα sprint, μετά ρίχνω αμέσως ρυθμό, ξανά. Ξανά και τα λοιπά. Αυτό το κάνουμε με το που βγαίνουν οι παίκτες. Τρέχουν λίγο, πάπ, σταματάνε, γονατίζουν λίγο και ξανά πάπ, κάνουν κάτι τέτοια τρεγγύρια. Είναι ούτως ή άλλως η φύση του αθλήματος. Στο ποδόσφαιρο έχουμε αρκετές τέτοιες εναλλαγές από γρήγορο ρυθμό. Μέσα στο ποδόσφαιρο έτσι γίνεται. Οπότε όταν γίνεται ένα εργομετρικό τεστ, θα πρέπει ταυτόχρονα η μέτρηση να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά για να μπορώ να δω εάν η αποκατάσταση ενός αθλητή μετά τις διαφημίσεις θα το αναπτύξω πάρα πολύ καλά. Για να σας πω τι ακριβώς μου είπες σε σχέση με το παιχνίδι που πολλές φορές κάνουμε. Να το αναπτύξεις! Ανάπτυξε τα θέματα! Μέχρι πού να τρέχεις στα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα, κυρία μου. Αυτό θα αναπτύξω, διότι ανοίγει ο καιρός και γάμι και βαπτίσεις και πάρτι, όλα ξεκινούν με πολύ θετική διάθεση. Θα μπούμε σε λίγο, με πολλή μουσική. Και δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα από τα γράφα στον Χορτιάτη και στο www.apotagrapha.gr και στο 2310 φυσικά 622 705 μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Πάει το μαγαζάκι, έπισε. Κάθε όμορφη στιγμή, σημαντική στιγμή, συνοδεύεται και από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Κάθε γάμος, βάφτιση, πάρτι, εκδήλωση σε ένα όμορφο περιβάλλον, υπάρχει πάντα ένα δώρο. Η εταιρεία Atlas του Γεωργίου Κουσούρη, φίλου μου, συναγωνιστή στα παιδικά μας χρόνια, ΠΑΟΚΙ, σας στέλνει τα χαιρετίσματά μου, τα χαιρετίσματά του, η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές, ομορφώνοντάς τες ακόμη παραπάνω, με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθου. Δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα, για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα, Αποστολία. Βάλτε μια όμορφη κορδέλα. Να βάλουμε μια όμορφη κορδέλα. Ρίξε ένα Αιγαίο. Αιγαίο. Το φίλο μου το Γιάννη. 10 λόγια να αγαπήσετε το Αιγαίο. Μη σας πω 11. Ναι, δεν θα τους αναφέρω όμως όλους τώρα. Όχι, γιατί ρε, ο δασκαλάκης από μέσα θα βάλει. Αλλά αυτούς που θα αναφέρεις πες τους καλά. Θα πω όμως 2-3 δείξε μου ποια είναι η αποστολή που αγαπάει ο κόσμος. Τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Τα θέλουμε τα ψαράκια μας προσεγμένα καθαρά. Πάλι ναι. Έλα, δώσ' το, τόνισε το. Τα ψάρια που εσείς διαλέγετε μπορείτε να τα απολαύσετε στους άνετους χώρους των καταστημάτων μας. Δηλαδή μπορούμε να σας τα ψήσουμε, να τα φροντίσουμε, να τα στολίσουμε και να σας τα ταΐσουμε. Μόνο να τα φάμε δεν μπορούμε. Όλα τα άλλα τα κάνουμε. Στο κατάστημά μας. Επίσης. Επίσης. Στους άνετους χώρους μας χαρίστε. Ορίστε. Το ούζο σας, γιατί θα πάω για Τσίπουρα τώρα γι' αυτό. Πού παιδί μου. Θα πάω Κοζάνη. Αμάν, μην οδηγήσεις τσιπουρές. Όχι, δα, με πόδια μόνο. Έχουμε πόδια. Κάνει το Αιγαίο να έχει μαγαζί στην Κοζάνη. Δεν έχει, δεν πρέπει να κάνει. Για βρες εκεί ένα καλό μαγαζί να το πούμε στον κύριο Γιάννη να το κάνει. Με ούζο λοιπόν και εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστούς ψαρομεζέδες, η τήρηση των αυστηρότερων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μας μέλημα. Αφαιθείτε στη γνώση, τη φροντίδα και την εμπειρία των ανθρώπων μας και αγαπήστε το Αιγαίο. Στα Σάλωνα λέει σφάζουν αρνιά. Δεν και είπα δεν πάνε που είναι σφάζουν... το Αιγαίο όμως. Α. Αγίου Δημητρίου 70, κοντά σας έτσι. Δίπλα 2, 3, μου, 10, θα πάω για τσιπουράκι τώρα εκεί. 214, 2310, 214-000, Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου στο Ρεόκαστρο, εδώ πάλι στην πόλη μας.
στο 2310-695-444, 695-444 και 695-666. Και πλατεία Ελευθερίας 3 στον Κορυδαλό, στον Πειραιά, τους μάθουμε να τρώνε και εκεί ψάρια. Ναι. Ναι. Μην μπερδέψω τα τηλέφωνα, 2310-496-4001 και 4002. Ωραία. Και λέγαμε λοιπόν ότι στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και λέγω δεν πάνε να σφάζουν και κανένα αρινό καιρό. Εμείς έχουμε που θα πάμε να πάρουμε και το πασχαλιάτικό μας αλλά και το καθημερινό μας, που θα κάνουμε το καθημερινό μας τραπέζι από που θα ψωνίσουμε. Είναι τα Κρεοπολία Ανιγρίτα με δύο καταστήματα, Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραουλή και Δημητρίου 80. 2-31-05-0-42. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Ήδη delivery, delicatessen, παστουρμάς, καβουρμάς, βουβαλινά και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Ανιγρίτα και το καινούργιο το οποίο κάναμε εγγένεια το περασμένο Σάββατο και ευχαριστούμε πολύ όλους αυτούς που παρευρέθηκαν και πήρανε και μέρος στο σουβλάκι πάρτι και στο λουκάνικο πάρτι που είχαμε, Καραολί και Δημητρίου 80. Και φυσικά έχουμε την αγάπη μου, την μεγάλη μου αδυναμία, το κομμωτήριο της κυρίας Σέφης, Ολύμπου 23-515-017. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε, διότι έμπειροι κομμωτές και κομμώτριες, χρησιμοποιώντας τα Σβάρτσκοφ, τα ίδια αυτά που είναι εγκεκριμένα από την κοινή αγορά, γερμανικά προϊόντα, αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουμε για το λούσιμο, για το βάψιμο κτλ. Της ΛΑΚ μας, Αποστολία. Ναι. Που εκεί που πηγαίνεις και σε κάνουν όμορφη. Εκεί θα πάω όμορφη τώρα να μου φτιάξουν όμορφα τα μαλάκια μου. Πού είναι αυτό το μέρος, Ολύμπου. Ολύμπου. 23. Ναι. Ναι. Σκάτσε, κύριε, πολύ όμορφο είσαι σήμερα. Ναι, είμαι σε μούτκα, απόκριας. Έχω ένα φίλο, τον οποίο είχα εδώ 30 χρόνια, τον Αργυράκο, ο οποίος μας έχει δει και στην τηλεόραση και προχθές που τον είδα, είναι και λίγο βαριά μιλάει, μου λέει, γιατί του λες το κουρίτσι, λέει, σκατζόχυρο. Αυτό είναι όμορφο, το είδα. Λέω, καλά τα λέει ο άνθρωπος. Της αρέσει, λέω, ρε. Λέει, δεν της αρέσει, άκου που σου λέω. Είδατε. Διάλειμμα. Δόσεις, φρεσκάδα, νιάτο, ομορφιά. Θα βάλω άνοιξη στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μπούμε με κοζανίτικο τραγουδί απόκριας. Δεν μίλησα για τους μάνατζερς. Πρέπει να σας πω τι κάνουν τα τερτύπια τους, αλλά αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Έχουμε γραμμή. Ναι, έχω. Έλα ρε φίλε, με τρομάζεις. Θέλουμε ανοιχτές γραμμές για τον κόσμο μας. 2-3-10-2-87-8-8-8. Θα κάνουμε σουσού ανάμεσα όμως από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες βεβαίως, που έχουμε τον κόσμο. Βεβαίως. Πάμε να πάρουμε λοιπόν την πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε μου. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ο Δημήτρης ο Δημόπουλος. Γεια σου, κύριε Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα για την εισαγωγή του κύριου Συρίγου και επιτέλους, Αποστολή, ήρθες. Ήρθα. Είμαι εδώ, ήρθες, είμαι επιτέλους, εδώ. Επιτέλους ήρθες, Είμαι εδώ λοιπόν. Τι να κάνω ρε παιδιά, παλεύω. Είμαι κομμένη σε χίλια κομμάτια. Τι να κάνω. Και εγώ το ίδιο. Μα με καταλαβαίνετε λοιπόν. Ναι, βρήκες τον άνθρωπό σου. Πες το καθένας τώρα το πρόβλημά του. Λοιπόν, διαφωνώ στο εξής. Συμφωνώ με τον Σύργο, τον Γιώργο, ότι πρέπει να αναπτυχθούν οι ομάδες της Θεσσαλονίκης. Αυτό συμφωνώ. Δηλαδή πρέπει να έχουμε ομάδες, όχι Θεσσαλονίκης γενικώς, Βόρειο Ελλάδος, που να πρωταγωνιστούν. Εντάξει τώρα, στη δυναμική, στη Βόρειο Ελλάδα αυτές οι τρεις είναι, δεν υπάρχει άλλη. Είπες μακάρι να δημιουργηθεί. Αγαπητέ μου Γιώργο, είπες προηγουμένως ότι πρέπει να βρεθούν επενδυτές όπως είναι ο Ιβάν. Ναι, καλά δεν είναι και δεν χρειάζεται και να είναι όσο είναι ο Ιβάν, είναι και μικρότεροι, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά να βρεθούν κάποιοι σοβαροί άνθρωποι που θα επενδύσουν και θα εξευρωπαίσουν πλέον
τις ομάδες της Μακεδονίας. Ακριβώς. Υπάρχει πολύ παρακμή, κύριε Δημόπουλε μου. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχουν μείνει οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και γενικά της Ελλάδος. Δέστε ένα Παναθηναϊκό, τον τεράστιο Παναθηναϊκό, παίζει ακόμα στη Λεωφόρο. Καλά που πήγε και παίζει στο ΆΚΑ. Η ΑΕΚ φτιάχνει το γήπεδό της. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα γήπεδο πολύ μικρό για τη δυναμική του. Στη ΔΕ Θεσσαλονίκη επικρατεί παρακμή. Παρακμή. Τα γήπεδα είναι ίδια από ό,τι γίνανε το 1950. Ίδια. Επειδή ξέρεις ότι ασχολούμαι με τα ιστορικά, εδώ ένα μετρό της Θεσσαλονίκης κόλλησε σε Βενιζέλου επειδή βρήκαμε αρχαία. Δεν έπρεπε, κύριε Δημόπουλε. Αυτά είναι κληρονομιά για τα παιδιά μας. Δηλαδή να πάρουμε τα θερήσιμα όλα. Δεν έκανε κανένας. Δεν έκανε κανένας τίποτα γρήγορα, έτσι ώστε αυτά τα αρχαία να αναδειχτούν. Τα αρχαία φταίνε. Όχι, όχι. Να αναδειχτούν, σου είπα. Οι ξεφτύλες που κυβερνάνε. Οι ξεφτύλες αυτές. Μπράβο. Τη βρώμικη Θεσσαλονίκη, τη βρώμικη αυτή πόλη. Τώρα το με τους σκουπιδοντενεκέδες γεμάτους μες στις γάτες. Βρώμικους και ελεηνούς δρόμους. Βρωμόσχυλα να κατουράνε και να αφοδεύουνε μες στην πόλη κατά χιλιάδες. Είμαστε πόλη εμείς ευρωπαϊκοί. Όχι, δεν είμαστε. Είμαστε η Ανατολή μέσα. Μέσα από την Προύσα. Δεν είμαστε. Ευρωπαϊκή πόλη δεν είμαστε. Αντε να χαθούμε, να χαθούμε. Μια Αριστοτέλους ρε και εκεί πέρα. Εκεί στο αυτά που είναι τα μαγαζιά, τα κρεοπολία μέσα. Βρωμάνε οι ντενεκέδες τώρα και τα κρέατα. Βρώμα και δυσοδεία. Το ίδιο όμως βρωμάει και επιχειρηματικότητα. Βεβαίως. Στην Βόρεια Ελλάδα. Μα παντού είναι τα ίδια, σε κάθε μορφή. Και οι ομάδες. Οι Αθηναίοι τα έχουν κάνει. Τα τσιμιτσικότσι μεταξύ τους. Εκεί τα έχουν βρει μεταξύ τους. Εκεί ρε Δημήτρη έχουν έξι τρόπους μετακίνησης. Μετρό, τραμ, ηλεκτρικό. Όχι, όχι, λεωφορεία, δεν σου μιλάω για οικονομικά. Για κέρατα, οικονομικά σου μιλάω. Και εδώ έχεις ένα λεωφορείο και αυτό χαλασμένο τώρα. Τι λες. Δεν θα είναι μπροστά αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Έχει την κρίση της Θεσσαλονίκης η Αθήνα. 1.000.000 περαστικούς τη μέρα έχει. 1.000.000 πάνε, 1.000.000 φεύγουν κάθε μέρα. Εγώ απλώς... 50.000.000 περνάνε από εκεί για να πάνε στα νησιά. Εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση. Στο ραδιόφωνο σας, το Λίμπερο. Μια έκκληση. Άσχετα άμα είμαι αργενός ή όχι. Δεν πάει να είσαι και κρόνιος. Εγώ πάρα απ' όλα είμαι Έλληνας, όπως είπε προηγουμένως. Δεν το είπες. Βεβαίως πάνω απ' όλα Έλληνες. Τι είμαστε, Ιαπωνέζοι. Έλληνες, Ελλαδάρα ρε. Μόνη της αθρέφει ρε, με τα μάρμαρά της τα παλιά έχει συντηρήσει το κράτος. Και τον ήλιο της και τη θάλασσα. Μόνη της η φουκαριάρα η Ελλάδα. Κουνηθείτε λίγο ρε κοπρόσκυλα. Ακριβώς, κουνηθείτε λίγο κοπρόσκυλα. Υπάρχουν επιχειρηματίες στη Βόρεια Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν. Που μπορούν να βοηθήσουν. Οι σαπίλες. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Ιβάν είναι. Μόνο ο Ιβάν. Και ο Καρυπίδης του Άρη κάνει ό,τι μπορεί. Και τα πάει καλά. Μακάρι να πάει καλά. Και τα πάει καλά όμως. Τα πάει. Δεν καλά. Έχει δυναμική από πίσω ρε. Δεν μπορεί ναι, το... Οι υπόλοιποι... Μέχρι ένα σημείο είναι αυτός. Οι υπόλοιποι στη Βόρεια Ελλάδα τι κάνουν. Οι 10 Καρυπίδες δεν πάνε εκεί πέρα κοντά του. Πού είναι οι παλιοί οι Αριανοί. Όχι μόνο στον Άρη. Δεν μιλάω εγώ τώρα. Μα ο Άρης είναι ο πιο έτοιμος σήμερα, ρε Δημήτρη. Ο πιο έτοιμος. Έχει κάνει το σκαλοπάτι, να πούμε. Έχει ξεχρεώσει τι ξεχρέωσε. Με την τιμωρία του να τρέχει στα χωριά. Ναι, οι υπόλοιποι τι περιμένουν. Τι, δηλαδή, πού είναι οι πλούσιοι να πάνε 10 άτομα. Υπάρχουν βιομηχανίες σε Βόρεια Ελλάδα που βγάζουν πολλά λεφτά. Απλά χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν την έδρα τους στη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία. Α, Προστολία δεν μιλάς. Ακούω πολύ προσεκτικά. Ακούς αλλά θέλω να επεμβαίνεις. Για σένα μιλάμε. Γιατί μιλάμε για μας. Εμείς περάσαμε καλά στη ζωή μας. Για σας μιλάμε. Κουνηθείτε. Όλα τα έχετε. Να κουνηθούμε. Ναι, να κουνηθείτε. Να κοιμηθούμε λίγο πείτε καλύτερα. Δουλεύουμε 800 ώρες τη μέρα. Ο γιος μου, είναι μπασκετμπολίστας. Τώρα θα ξεκίνησαν οι αγώνες στο τουρνά.
στο Μέγα Αλέξανδρο. Σε καμία, καμία βοήθεια. Καμινίκια. Τίποτα. Το γήπεδό μας είναι τσιμέντο. Ο θρυλικός Μέγας Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Θρυλική ομάδα. Πού είναι ο επενδυτής εκεί? Και τίποτα. Έχει ένα γήπεδο που είναι το φιλέτο της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς. Θα να μιλήσουμε για να το μακεδονικό. Ε? Για το μακεδονικό να μιλήσουμε. Και δεν μιλάς. Να μιλήσουμε για τον Αστέρα Μπελοκήπων. Να μιλήσουμε για την Καλαμαριά. Σήμερα η μόνη ομάδα που μπορεί μετά από τις τρεις να έχει παρουσία... Δυστυχώς δεν είναι ο Μακεδονικός, είναι η Καλαμαριά. Ναι. Η μόνη ομάδα που μπορεί να κρατήσει μια τι δυναμική γίνεται. Και άμα πάει καλά να πάει να τη δει ο Πόντιος γιατί τους γουστάρει. Τι γίνεται όμως? Τι γίνεται στην Καλαμαριά, Αποστολία? Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλά πάει. Καλά πάμε όμως. Αποστολία, δεν πάνε. Εμείς καλά. Εμείς ασχολούμαστε ναι. με τον ερασιτέχνη, ναι, με τα τμήματα του ερασιτέχνη. Το ποδοσφαιράκι πάει καλά. Ναι. Ποδόσφαιρο... Ακούστε είναι μια κάτι, υπόθεση... Αφήστε τους ερασιτέχνες. Μια ομάδα για να αναπτυχθεί και να βγάλει παίκτες χρειάζεται μάνατζερ. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε μου, και σας έχω και μια συμπάθεια. Μάλιστα. Είναι δυνατόν να αφήσουμε τα ερασιτεχνικά σωματεία που είναι η μάνα του κάθε συλλόγου. Εμείς έχουμε 1200 παιδιά. Θα αφήσω εγώ 1200 παιδιά... Για να μπορέσω να αναδείξω. Ποιος θα αυτά ρε τα 1200, δεν θέλουν μάνατζερ εκεί. Να όχι, δεν με ακούσετε πρώτα. Από τα 1200 παιδιά, πόσα από αυτά τα παιδιά κάποιος θα παίξουν μπάλα 1200... σε υψηλό επίπεδο, μπορείτε να μου πείτε. Μου, αυτά τα 1200 παιδιά, ποιος είναι αυτός που τα κουμαντάρει, που συγχρονίζει τις δουλειές. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Ο προπονητής. Ο υπεύθυνος του τμήματος. Πριν τον προπονητή. Πριν τον προπονητή. Ναι, η άμεση επαφή που έχει το παιδί είναι με τον προπονητή. Με τη διοίκηση. Όχι, η δεν διοίκηση είναι να πάρει τον προπονητή. Α, ναι. Εκεί θέλει τον καλό το μάνατζερ. Να είναι ναι. μάνατζερ αυτό. Αυτό που έλεγε ο Βεζιρτζής. Ο Μιχαηλίδης, ο Άκης. Θα μανατζάρω ένα παιδί 5-8. Δεν θα το μανατζάρεις να τον κατευθύνεις πώς θα πάει. Θα το μανατζάρεις τις ώρες που έχει από τις 3 που το φέρουν μέχρι τις 5 ναι. να τις κάνει σωστά. Δεν μανατζάρω καλύτερα τον προπονητή να κάνει καλά τη δουλειά του εκείνες τις μα ώρες. Μα εσύ θα το διαλέξει τον προπονητή και αυτός ναι, θα τους μανατζάρει εκεί. Να τους μάθει να τρέχουν, να τους μάθει να πηδάνε, να τους μάθει... Άρα ο υπεύθυνος τμήματος. Έτσι, είναι μάνατζερ αυτός, είναι κουμάντο. Αυτός είναι ο καλός. Ο προπονητής, αυτός μανατζάρει όλη την ιστορία. Αυτός θα πάρει τους βοηθούς. Ναι. Και αν δεν είναι καλή θα λογοδοτήσει στο μάνατζερ που τον πήρε, που μπορεί να είναι ο πρόεδρος ο μάνατζερ. Το κουμάντο, όταν λέω μάζε, δεν εννοώ αυτό που θα πάρει το συμβόλαιο. Να τα λέμε όμως. Υπεύθυνος του τμήματος. Δεν θα σε πάρω εγώ εσένα, ρε. Μόλις σε έδει Καλαμαριά, γιατί σε πήρανε. Και σε δώσανε αυτά. Και πετάνε γιατί τα θέματά σου. Συνέθετα πολλούς ρόλους σε ένα πρόσωπο. Τι γίνεται. Δεν είναι τσακάλι αυτός που σε διάλεξε. Είναι, ότι είναι τσακάλι είναι. Σε αμολάει λοιπόν τώρα και σου λέει για παίξε μπάλανση εδώ. Ναι. Γιατί σε ξέρει παραπάνω από αυτόν. Αυτό ξέρει όμως τι ξέρει. Ότι πέτυχε εκεί πέρα. Ότι του κάνει δουλειά εκεί πέρα και νιώθει σωστός που σου έδωσε τις αρμοδιότητες. Αυτή είναι η λογική. Προσλαμβάνουμε κάποιον σε έναν χώρο για να μας λύσει θέματα που δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε ή δεν έχουμε τον χρόνο να λύσουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Αλλιώς θα κάνω όλα μόνος μου. Σιγά μην χρειαστώ. Αλλά αφού δεν προλαβαίνω, θα πρέπει να επιλέξω σωστούς ανθρώπους. Και το έντα εγώ στην εποχή του Μποτίνου έχει περάσει. Τώρα έχει άλλα. Γενικά έχει όμως παιδεία. Θα πρέπει λίγο να έχουμε στο μυαλό μας ότι καλός είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά όταν δεν το μιλάω μισό για πρωταθλητισμό, καλή μου. Ναι, μιλάω okay. για παιδεία του αθλητή που πρέπει να καλλιεργηθεί γιατί όπως είπες τα 1000 παιδιά παίξουν οι 5. Οι άλλοι δεν πρέπει να γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Δεν πρέπει. Να μην έχουν μέσα την αθλητική άμυλα. Να ξέρουν να προσπαθούν. Άρα ο υπεύθυνος τμήματος πρέπει να γνωρίζει ανάλογα με την ηλικία τα ερεθίσματα που πρέπει να δίνονται και οι προτεραιότητες. Αν έχεις λεφτά, προσλαμβάνεις και έναν ειδικό, αλλά και ο άλλος πρέπει να ξέρει. Πάρε τις γραμμές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Στόμα δεν κρίνει. Μέρα σας. Στόμα δεν βάζει μέσα. Μίλα με τον λαό σου. Καλημέρα, είμαι εγώ, παιδιά. Εσείς είστε, ναι. Καλημέρα, Αποστολία. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, ήθελα. Στάθηκα και η πρώτη μου, μάλιστα. Έλα. Και το έχω στείλει και στο Facebook αυτή την εκπομπή σας, είναι αυτό το άρθρο του SDNA το οποίο προέρχεται από το ντοκουμέντο για το θέμα Τζίλου, έτσι. Ναι, μάλιστα.
Αυτό μου κάνει εντύπωση, επειδή έχουν βγει συνταρακτικά γεγονότα, και λίγο πολύ νομίζω είμαι σίγουρος, το ξέρετε και εσείς. Για τις 83 επικοινωνίες με τους δράστες επίθεσης στο τζίλο του κ. Μαρινάκη, εννοείται. Ναι, ναι. Εδώ έχει βγει ότι ο δράστης έχει μιλήσει 7 φορές με τον Καραπαπά, με τον όλο συνεργάτη του, του Μαρινάκη άλλες 52. Αυτά είναι επίσημα γεγονότα, τα οποία βγαίνουν, έτσι. Αριστείδες είσαι. Όχι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, επίσης έχει βγει σήμερα στα ξημερώματα, και αυτό νομίζω το έστειλα. Για ποιο? Ότι πήγανε και διέριξαν το ντοκουμέντο την εφημερίδα κάποιοι και κάνανε μόνο πλάκα εκεί μέσα για να δείξουν τη δύναμή τους. Έτσι, σήμερα ξημερώματα έγινε. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά γεγονότα, διότι μιλάμε για μια απολύτως ειδεκτή ενέργεια, εγκληματική ενέργεια που προσπάθησαν να σκοτώσουν τον διαιτητή αυτόν, και μου κάνει μεν εντύπωση ότι αν έχουν βγει τόσα πολλά στοιχεία, τα οποία είναι επίσημα από την αστυνομία, δεν τα λένε η παραγωγή ραδιοφώνων, ειδικά στην πόλη μας. Υπάρχει λόγος, κυρία μου. Ναι. Αυτά τα οποία λέτε είναι επικίνδυνα. Και σας αφήνω να τελειώσω, σας παρακαλώ πολύ. Ναι. Σας αφήνω να τα πείτε όλα αυτά, γιατί έχετε μια ευπρέπεια στο λόγο σας και δεν λέτε τίποτα παραπάνω από αυτά τα οποία γράφουν τα site. Δηλαδή δεν βάζετε. Άμα θα κάτσω να τα πω εγώ όπως επώνυμα, πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και τα λένε άνθρωποι που τους συνοδεύουν σωματοφύλακες και μπράβοι, και εγώ θέλω να πάρω την αποστολή για πάψιμο τον καφέ μας στη Τσιμισκή σε λίγο, είναι δύσκολα. Υπάρχουν εδώ πράγματα που έχει 15 νεκρούς μέχρι τώρα. Οι τζίνοι, οι μήλοι, αυτά που λέτε, υπάρχουν ενέργειες εγκληματικές. Κάτσω εγώ να τις σχολιάσω. Στις σχολιάσει ο Χατζηνικολάου. Ναι. Και η Τρέμη. Και η ΣΥΑ. Πώς τη λένε, η άλλη πήρε το πρόεδρος. Πώς το λένε, πώς τη λένε, τι είναι. Τόσο δεν μας ενδιαφέρει, ναι. Πώς τη λένε, μωρέ. Τη Στάει. Στα πει Στάει. Ναι. Που έχουν τις αυτές. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάρουμε τον επόμενο. Έλα, αποστολία. Δεν βάζει στόμα μέσα σήμερα. Υπάρχει ρεπορτάζ και στο πάγκο μόλις στην Ελλάδα. Μπορούμε δύσκολη. Κάτι να. Πάρ το από πάνω σου, ρε, έχει ρεπορτάζ. Άσου το να φύγει από πάνω σου. Πάρ την επόμενη γραμμή. Πάμε. Τον πελά σου θέλει. Θε να πα στην Κοζάνη. Σταματήσει δεξιά, σε κάνω αυτό και να σε ψάχνουμε. Αυτά είναι πράγματα απίστευτα. Είναι πράγματα δύσκολα. Είναι, έχει εγκληματίες μέσα. Με πιστόλια, με αυτά, με ξέρω εγώ. Με σφυριά σπάσουν κεφάλια κάνουν. Τι θες να χωθείς αυτό. Πήρε, σε πήρε αυτός τώρα και τα είπε. Τους τα είπε ανώνυμα, έκλεισε. Γεια σας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει ανεβεί σε όλα τα site. Δείτε λίγο τώρα. Φύγει από πάνω μου. Το έχουν όλα τα site. Τι θα πάνω γίνει και πώς θα γίνει, θα τον αναλάβει δικαιοσύνη. Πάμε στο Χριστιανό. Καλησπέρα, κύριε. Καρναβάλι, είπες θα μας βάλεις τραγούδι. Δεν πρόλαβα να βγω σε διάλειμμα. Μας μαύρισε στην καρδιά. Ορίστε, κύριε. Έπεσε ο κύριος, δεν πειράζει, ορίστε το επόμενο. Αυτό και με εκείνα. Γεια σας! Μια χαρά. Κι άλλος, ορίστε ο άλλος. Λίγο πιο πάνω, ρε Γιάννη, βοήθα λίγο τη γραμμή. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Μπράβο, τέλει. Καλημέρα. Γεια τώρα σας. Ακούγεστε καλά. Τι κάνετε. Μετά τον κύριο κάνουμε διάλειμμα, ορίστε. Γεια σας, παπά. Καλά εσύ, γιατί να μπλεχτείς με αυτά, δεν έχεις λόγο. Βέβαια. Ναι, η αποστολία τα σκαλίζει. Άλλου ήθους και ύφους. Αλλά αν δεν με βγάζεις τον Άδωνη, από τη μια είναι το εύκολο εκείνο, Βέβαια. Να γλύφουμε τον κάθε πεταμένο από αυτούς, να πούμε, και ναι. Τον κάθε υβριστή του και του πέστε πάω, τα εσείς. Πέστε τα εσείς, αφήσω εγώ το παιδί τώρα το βράδυ πηγαίνει σπίτι μου. Όχι, δεν θα πούμε τίποτα εμείς, αλλά εσύ δεν είσαι και δημοσιογράφος. Δεν είμαι δημοσιογράφος, κύριε. Είμαι παραγωγός αθλητικού προϊόντος και κάνω το χαβά μου. Και εγώ και αποστολή. Ακριβώς, ναι, και δεν έχεις καμιά υποχρέωση. Να βγει να τα πει ο Κόλκας, αυτά που είναι δημοσιογράφος αγόρας. Όχι, ποιος Κόλκας, άλλοι το παίζουν. Ο Κόλκας τα λέει, μια χαρά τα λέει. Δημοσιογράφοι έχουμε εδώ πέρα, Τζορμπατζόγλου, να βγει να τα πει ο Μπούζος. Έχετε δημοσιογράφους εκεί που ραπτοπουλιάζουν όλη μέρα, να πούμε, και το παίζουν και δημοσιογράφοι. Ναι, πάτε, πειράστε τον Κωστή. 90. Τώρα ραπτοπουλιάζεις, να πούμε, είναι μια χαρά. Απ' την άλλη να πεις κανένα ονοματάκι, κοκοκό κάνεις. Κοκοκό δεν θα πεις τίποτα. Όχι εσύ. Ποιος. Άστο εσύ. Εσύ τη δουλειά σου κάνεις και την κάνεις τα χαρά και είσαι, είπαμε, νούμερο ένα στο Λίμπερο. Αποστολία στον Χαρίζο. Τα αγαπάμε. Ωραίος είναι. Και εμείς, ωραίος κύριος. Για φιλάκια πολλά και καλά να περνάτε. Και τι μας έμασε κάνει τραγουδάκι. Πάμε, θα μπούμε πολύ ωραίο. Αύριο θα έρθεις και θα μου δώσεις ρεπορτάζ από την Κοζάνη.
Αύριο θα πάω στην Κοζάνη να δω την παρέλαση. Την αύριο περίεργη, θα σήμερα, την ντόπια, πας, την, την έτσι λίγο, έχει μία, πώς να το πω έτσι, λίγο, να το πω έτσι, εκλεπτισμένα, να προσέξω το λεξιλογιό μου. Είμαστε λίγο, αφήνουμε υπονοούμενα πολλά στην παρέλαση της Κυριακής. Έχει ένα έθιμο εκεί πέρα με τους φαλούς που βγαίνουν και κάνουν. Η Φανή, εντάξει, είναι κάθε βράδυ 10 μέρες. Για την παρέλαση, λέω. Ο τρόπος με τον οποίο σωτηρίζουν την πολιτική πραγματικότητα. Σεξουαλικά, αφήνουμε σεξουαλικά υπονοούμενα. Θέλετε να γίνετε. Ποια Λάρισα, πού ξέρει Λάρισα εκτός από τυρί. Λάρισα στα ήθη και πού ξέρει Λάρισα από τυρί. Αυτή την αποστολή άλλο. Αγαπάω. Τι να πει συνήθεις ο Παπαδάκης. Να αυτό έκανε, κάνεις εσύ. Γιατί την κυνήσε. Γιατί ενώ γινόταν εκπομπή αυτή. Αφού ο Παπαδάκης δεν τα κοιτάει τα κινητά και τα μηνύματα. Να μην δω τα μηνύματα. Ναι, αλλά όχι, παίξε και λίγο μπάλα, ρε φίλε. Η αποκριά στην Κοζάνη, η καλύτερη αποκριά. Έλα, ρε φίλε. Έχουμε και τραγούδι, είδατε. Και σας κάνει και καλό και καιρό. Το περιγράφει ακριβώς. Ναι, αλλά από Τρίτη χαλάει ο καιρός. Γι' αυτό δώστε τα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, περάστε εκεί, όμορφα. Αυτές τις μέρες θέλουμε μετά. Κοζάνη, τώρα. Πρέπει να σε δέσουν για να μείνεις εκεί. Λοιπόν, 17 άρματα και 9 πεζοπόρα στη φετινή παρέλαση της αποκριάς στην Κοζάνη. Έχουμε αναλυτικά το πρόγραμμα. Κάθε χρόνο, ναι, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει. Έχουμε μια ωραία νυχτερινή ζωή για επαρχιακή πόλη. Έχουμε. Ναι. Έχουμε, απ' όλα έχουμε. Έχουμε, ναι, πολύ ωραία νυχτερινή ζωή. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια με περισσότερες χώρες, πριν μπει η βάση του 10 και τις Πανελλαδικές, υπήρχαν και περισσότεροι φοιτητές οι οποίοι δεν έφευγαν από την πόλη μας αυτές τις μέρες. Εκτός από φοιτητές οι οποίοι ήρθαν από Ξάνθη και εκεί έχουν ένα υπέροχο καρναβάλι. Διαφέρει πάρα πολύ από το καρναβάλι της Ξάνθης και της Πάτρας το καρναβάλι της Κοζάνης, γιατί σε αυτές τις δύο μεγάλες πόλεις που προανέφερα τα άρματα είναι πιο φαντασμαγορικά, πιο μεγάλα, επενδύονται περισσότερα χρήματα. Κιτσιά. Εμείς ναι, ναι, είναι όμως. Κουλτούρα. Όχι, όχι, το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή. Είναι λίγο kids, αλλά αυτό είναι και το νόημα της απόκρασης. Η υπερβολή. Μάλιστα. Δεν περιμένει κανεί. Ναι, αλλά το παραπάνω, ρε φίλε. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι έχει ένα διαφορετικό ύφος γιορτής, με πάρα πολύ κόσμο και χορό. Η διαφορά με την Κοζάνη είναι το ντόπιο στοιχείο. Αυτό μάλιστα έχουμε. Να υπεραμεινόμαστε τον ντόπιο αυτού στοιχείου. Παρέλαση των επισήμων, παρέλαση δηλαδή της τοπικής εκεί αρχής, της τοπικής αυτοδιοίκησης των μάλιστα ανθρώπων που είναι επικεφαλής από τις διάφορες παρατάξεις, οι οποίοι σατυρίζονται με τον μεγαλύτερο τρόπο, με τον καλύτερο θα λέγει κανείς, και είναι στο στόχαστρο, όχι μόνο εκεί η δική μας, αλλά και το πολιτικό σκηνικό όλης της χώρας. Έχει μέσα διάφορα πικάντικα στοιχεία, θα έλεγε κανείς, με ιδιωματική γραφή, δηλαδή γράφουν στις ταμπέλες και τα άρματα τα στιχάκια που θέλουν με κομμένα τις καταλήξεις όπως μιλάνε οι Κοζανίτες. Και 10 μέρες όσο διαρκούν αυτή η φανή που λέμε, δηλαδή οι φωτιές στις διάφορες γειτονιές που ανάβουν 2-3 κάθε μέρα, κάθε μέρα μέχρι την Κυριακή αύριο, πόσες δηλαδή να ανάψουν όλες. Αυτές? Είναι από την Τσικνοπέμπτη ξεκινά με πολλά παραδοσιακά. Με πολλούς παραδοσιακούς συλλόγους να χορεύουν στο κέντρο της πλατείας κάθε μέρα, οπότε υπάρχουν κάθε μέρα εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης και στην κάθε γειτονιά που κάθε μέρα σύμφωνα με το πρόγραμμα έχει αυτούς τους φανούς. Για παράδειγμα, την Πέμπτη που πέρασε, την Τσικνοπέμπτη, θα είχε έναν φανό στη Σκούρκα, είναι ο πιο παλιός κοζανίτικος, η πιο παλιά κοζανίτικη περιοχή, συνοικία θα έλεγε κανείς, στα Ηπειρώτικα που είναι επίσης μια άλλη περιοχή της πόλης και στα Πλατάνια, μια τρίτη περιοχή. Την επόμενη μέρα θα έχουν κάποιες άλλες περιοχές φανούς με φαγητό. Στα Πλατάνια είναι πρόσφυγες. Όχι, δεν είναι. Ιδιόκτητες συνήθως οι οικίες εκεί. Ακόμα και τα διαμέρισματα, δηλαδή τα περισσότερα είναι. Καλά, πρόσφυγες ιδιόκτητες. Καταγωγή δηλαδή. Είναι τίποτα, κοζανίτες παλιοί. Οι κοζανίτες οι παλιοί είναι από το κέντρο και πάνω. Μάλιστα. Είναι στο κέντρο της πόλης. Πρόσφυγες. Είναι ίσως ναι, κάποιοι οι οποίοι ήρθαν από τις γύρω περιοχές, από τα χωριά και έμειναν στην Κοζάνη. Δεν έκαναν παιδιά. Ποντιακό στοιχείο στην Κοζάνη. Πάρα πολύ έντονο, άρα, όχι όμως σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι περιοχές που είναι ποντιακές, αμυγός ποντιακές, ναι, είναι χωριά της Κοζάνης. Το Κλήτος, ας πούμε, είναι μάλιστα καθαρά ένα ποντιακό χωριό. Ή τα Λονάκια. Στην Κοζάνη έχει πόντιους, αλλά Σκόρπιους. Σκόρπιους. Δεν έχουν, ας πούμε, μια συνένα και συνοικισμό. Ναι. Αυτή όχι, είναι. Και έχουμε και μια φράση που χρησιμοποιούμε. Είμαστε πολλοί, αλλά σκόρπιοι. Δηλαδή είμαστε πολλοί, αλλά διάσπαρτοι. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ όμορφο για μένα. Εντάξει, είναι η πόλη μου, την αγαπώ. Δεν έχω ακούσει όμως κανένα να έχει έρθει στην Κοζάνη αυτές τις μέρες. Είτε το Σάββατο, σήμερα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι, το πάρτι της νεολαίας. Με πολλές φορές έρχονται συγκροτήματα, καλλιτέχνες, τραγουδούν στο κέντρο της πόλης. Τα πιο μεγάλα ραδιόφωνα φροντίζουν για την ηχητική εγκατάσταση και το συντονισμό με μικρόφωνα, δημοσιογράφοι προσπαθούν έτσι να δώσουν ρυθμό και κέφι
ακόμα μεγαλύτερο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ που θα είμαι και εγώ εκεί, νομίζω ότι έχω αρκετά χρόνια να είμαι, Σάββατο βράδυ στην Κοζάνη θα έχει το μεγάλο πάρτι της νεολαίας. Χθες είχε τα Sword Games, σουρδικά παιχνίδια θα το έλεγε κανένας στα ελληνικά. Μου αρέσει αυτά τα πράγματα, να τα αποκαλούν σουρδους, αλλοπρόσαλους δηλαδή. Σουρδος θα πει αλλοπρόσαλο. Ναι, ο λίγο φευγάτος, ο λίγο τρελός, ο λίγο αλλοπρόσαλος, αυτό σημαίνει σουρδους. Δηλαδή πώς λέμε οι νησιώτες από την περιά του Ιωνίου. Ναι. Έχουν μια λόξα. Αυτή, μια λόξα. Ναι. Δηλαδή ο Κοζανίτης φημίζεται ότι είναι και λίγο λοξός. Επάνω σε, όχι, όταν λέω δεν τον λοχαζώ. Όχι, όχι, αυτό. Άλλο πρόσαλος. Λίγο ιδιαίτερος, λίγο περίεργος. Συνδυάζουμε πολλά στοιχεία, το ποντιακό στοιχείο, τον ντόπιον. Είμαστε αρκετοί. Δηλαδή θα βρει κανείς ακόμα και βλάχους στην πόλη μας. Ακόμα και βλάχους. Ε. Ναι, οπότε... Τους έχετε σε ένα περιορισμό. Όχι, τους έχουμε εντάξει, είμαστε έξυπνοι, τους έχουμε εντάξει στη δυναμική μας και τους θωρακίζουν τους γύρω-γύρω που έρχονται να εισβάλλουν. Τους παρακολουθείτε συνέχεια. Ξέρεις τι βρωμοβλαχή είναι, Απαναγία μου και Χριστέ μου, είδες βλάχος, είδε πρώτος. Έξυπνοι άνθρωποι όμως. Ε? Έξυπνοι, πολύ έξυπνοι. Ρίχτες είναι. Ναι. Δεν είναι ράτσα δηλαδή... Εδώ το παιδί σε χαιρετάει, χαιρέτησε. Είναι ένα μένα μας. Γεια σας παιδιά, έρχονται, έρχεται ο κόσμος να παίρνει τα εισιτήριά του. Η τυχερή. Η τυχερή, η τυχερή. Νομίζουμε ότι έχουμε εδώ πέρα κανένα αυτό και που λαό, όχι, η τυχερή. Αυτοί που κληρώθηκαν και ναι. Κέρδισαν ένα τα εισιτήρια. Έτσι λοιπόν σήμερα το πάρτι της νεολαίας. Οι Κοζανίτες οι οποίοι φημίζονται για το εμπορικό πνεύμα τους, ναι, ναι. Τους παρακολουθείτε συνέχεια. Τους είναι... έχουν στο νου μας. Συνέχεια. Ναι, αλλά αυτοί κράτησαν μακριά ξένους, θα έλεγε κανείς. Θωράκισαν την αγορά τους και την κράτησαν στους ντόπιους. Τους το αναγνωρίζουμε και τους το χειροκροτούμε. Και το πληρώνουμε τόσα χρόνια. Αναγνωρίζουμε ότι μεγάλοι ευεργέτες του έθνους ήταν βλάχοι. Ναι. 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 Να τα λέμε και τα αυτά καλά, για τους φίλους βλάχους. Αλλά ότι είναι κουφάλες είναι. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ρε φίλε. Πρώτα πρώτα οι βλάχοι που μ' ακούνε. Συμφωνεί και ο κόσμος. Απίστευτο. Άμα το κοινό. Ελάτε μέσα. Έλα πες μια καλησπέρα. Ελάτε μέσα. Τι σε είπαμε. Δεν βλέπουμε. Μόνο ακούγεσαι. Δεν φαίνεται. Δεν σε βλέπουν. Δεν θα δώσουμε ούτε μικρό. Είναι μια γλύκα. Ναι, αυτό θα έλεγα. Ευχαριστή. Και ο ψηλός όμως. Έχει εκείνο το παοξίδικο. Δέστονα. Ελάτε ρε παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας. Πώς σε λένε, Λεβέντη μου? Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη. Και η κοπελιά? Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Είμαι από Κοζάνη. Είμαι πόντα, Ελένη. Γι' αυτό συμφωνούσα. Είμαστε πολύ αλασκόρκοι. Αλασκόρκοι. Είδατε πόσο πολύ είμαστε. Είμαι πόντια βέβαια. Αλλά κοντά στο μικρόφωνο λίγο. Λίγο κοντά στο μικρόφωνο. Λέω είμαι πόντια, αλλά έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει στην Κοζάνη. Οπότε αυτά το ότι είναι κουφάλες, τα ξέρω. Κατάγεσαι από κάποιο χωριό γύρω από την Κοζάνη. Ναι, από το Δρέπανο και από το Κλήτος. Από το Κλήτος και από ναι, το Δρέπανο. Εσύ από Κοζάνη είσαι. Εγώ είμαι από Κοζάνη, ναι. Η μαμά μου είναι από τη Μεταμόρφωση, ένα χωριό προς τη Σιάτιστα. Ναι, το ξέρω. Ο μπαμπάς μου έχει καταγωγή από το Τρανόβαλτο, προς τα Σέρβια είναι. Πώς τον λένε? Πω, και σου λέει, και είμαστε συγγενείς. Τον Βόλι τον λένε. Και ο Αχιλλέας είναι θείος μου, ο Δήμαρχος. Η αδερφή μου είναι παντρεμένη με Τρανοβαλτινό, γι' αυτό σε ρωτάω. Τρανοβαλτινό, γιατί το λες? Είναι τρίψη. Είναι σαν να λέμε Κοζανίτης. Ναι. Από το Τρανόβαλτο, είναι Τρανοβαλτινός. Δημητρό, εσύ από πού είσαι? Λάρισα. Και δεν μιλούσαμε εκεί πολύ καλά γιατί Λάρισα πριν. Α, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Ήμουνα εκεί πριν από 2 εβδομάδες. Η Λάρισα είναι πολύ παρεξηγημένη. Είναι ένας λαός που αμφιταλεντεύεται μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης με ποικιλά αισθήματα. Οι μισοί είναι λάτρες της Θεσσαλονίκης, οι άλλοι πολέμοι της Θεσσαλονίκης. Οι δε μισοί που είναι λάτρες της Θεσσαλονίκης δεν γουστάρουν Αθήνα. Εγώ ένα κατάλαβα. Λάτρης Θεσσαλονίκης, πολέμη Θεσσαλονίκης και το αντίθετο για την Αθήνα. Ναι. Όλοι είναι πολέμη κούγια. Όπου και να περπάτησα, παντού υπήρχαν συνθήματα κατά του κούγια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο οποίος κούγιας πήρε μια ομάδα από την τρίτη εθνική. Την άρπαξε έχει... όμως από τους παλιούς. Γι' αυτό και πήγαν τώρα που πήγαν στην άλλη ομάδα. Πες τα, Δημήτρη. Και την κάνανε ομαδάρα. Την προτιμάνε γάμα εθνική την ομάδα παρά την έχει κούγια. Δεν είμαι Λάτρης, εγώ πάω κρίμα. Από πάντα πάω κρίμα, αλλά... Τα βλέπεις. Είναι φοβερό, μα το άκουγα, το έβλεπα εκεί στα καφέ. Την προτιμάω γάμα εθνική την ομάδα, πρέπει να την έχει πει. Το ξέρεις, φίλε Λαρισέ, τι μας συνδέει από χιλιάδες χρόνια. Ότι το Θεσσαλικό υπηκό είναι αυτό που συνμονόδευσε το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι τις Ινδίες. Το έχεις υπόψη σου αυτό? Όλα αυτά τα ιστορικά εσύ που τα ξέρεις. Το Θεσσαλικό υπηκό είναι... Γιατί έχουν το αλογάκι το στα δύο αυτά? Το άλογο. Η Θεσσαλία ήταν η μεγαλύτερη αλαγοτρόφη, ναι, ναι, ναι.
που υπήρχαν τότε και βγάζαν τα υπέροχα άλογα του κάμπου. Βουκεφάλας από εκεί είναι. Δικό μας χέρι. Αυτό το ήξερες. Πάντως έχουν εξευρωπαϊστεί φοβερά. Έχουν πλακοστρώσει και πεζοδρομήσει όλο το κέντρο της Λάρισας. Έχουν φάει όλες τις επιδοτήσεις κοινής αγοράς. Πανέξυπνο είναι αυτό. Τρίκαλα και Λάρισα έχουν πάρα πολύ. Απλώς οι γυναίκες οι Λάρισσες είναι ένα κλικ περισσότερο έξυπνες από... Πολύ καλοντημένες, πολύ στυλάτες. Τις κυνηγάω άλυπητα. Γιατί δεν το... Πού να προσεγγίζουν τώρα Κοζανίτσα εκεί. Θα πάμε χαψιάσα... την Ελένη εκεί, θα γίνει χαμός. Οι Λαρισσές μια χαψιά σας. Και τρέχουν και γύρω από τον ποινίο, κάνανε εκεί δίπλα... Κάτι, ωραία, τι κάνανε εκεί πέρα, ωραία, τρέχουν δίπλα στο ποτάμι, ε. Ναι. Δεν το έχουν αναπτύξει τρομερά, αλλά το έχουν ξεκινήσει. Τρέχουν γύρω από το ποτάμι. Καλά, μην φανταστείτε τώρα ότι πήγα και εκεί δαθληταράδες, αλλά κανένα δύο-τρεις έκαναν λίγο άσκηση γύρω από το ποτάμι. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Βέβαια το ποτάμι καμιά φορά το χειμώνα πια είναι πρέπει να είναι πάνω που νομίζω ότι είναι γκαζόν, αλλά... Μπορεί να περιπτήσεις, να πας να περιπτήσεις, να πας μέσα. Κάντε και τέτοια. Δημήτρη, εδώ με το θέμα έχουν πάρει αίσθημα ή φιλαράκια. Αίσθημα. Πόσο καιρό? 4 χρόνια. Την παίρνεις μαζί στο γήπεδο? Αυτή με εγώ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τρεις συνδέσμους έχει η Κοζάνη. Τους πάμε και στο γήπεδο λοιπόν, τώρα. Θα σου δώσω μια συμβουλή που είμαι μεγαλύτερος. Πάρε γυναίκα από σπίτι και σκυλί από μαντρί λένε. Αυτό είναι σπιτίσιο. Πρόσεξε το. Μην πεις. Πρόσεξε το γιατί είμαστε σούρδοι εμείς. Σπυρωνόμαστε εκεί που δεν το περιμένεις Δημήτρη. Λοιπόν, ένα σύρμα θα ρίξει στο λίμπερο, θα σε κυνηγάμε. Και η Ελένη, Ελένη Ελενίτσα. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά, καλές απόκριες. Να είστε καλά. Καλές απόκριες. Παιδιά μου, καλά μου. Αυτά είναι τα παιδιά που θα μας σώσουν, ρε φίλε. Τι γλυκά παιδιά. Και λοιπόν, σήμερα πάρτι της νεολαίας. 3 λεπτά και μπαίνουμε στις διαφημίσεις. Δώσε τα όλα. Πάρτι της νεολαίας. Αύριο το πρωί έχουμε αυτή την ιδιαίτερη παρέλαση με τα άρματα, τους φανούς. Την κάθε γειτονιά έχει δημιουργήσει τη δική του θεματική. Α. Έχει μια θεματική το κάθε άρμα. Έχει. Γλυκά μοιράζονται. Μικροπαιχνίδια με διάφορες έννοιες τέλος πάντων που θέλουν να τσιγκλήσουν, να πειράξουν τον κόσμο που παρακολουθεί. Σύλλογοι, χωρί τραγούδια, φαγητό, κυχή, αυτό το κυχή της Κοζάνης. Τι είναι? Είναι αυτή η στριφτή πιτούλα, η τυρόπιτα. Α, η στριφτή. 10 μέρες ο Δήμος μοιράζει στις διάφορες γειτονίες που έχουν τις εκδηλώσεις κατά τόπους κυχή και κρασί. Τώρα μην μου πείτε τι κρασί. Είναι αμφιβόλου ποιότητες μερικά από αυτά, αλλά άμα πιεις 2-3 ποτηράκια σου φαίνονται όλα τέλεια. Μα να μην ετοιμάσω τον κόσμο, μην πάνε και μου πούνε μα τι ήταν αυτό που πια. Να πάρουμε και μαζί μας. Ναι. Τι θα μπορούσα να πάρω από την Κοζάνη φεύγοντας. Εκτός τις υπέροχες αναμνήσεις και το φλογερό βλέμμα μιας Κοζανίτες που καρφώθηκε στην πλάτη μου και με έκανε να τριχιάσω. Να ανακλαρίσω. Να ανακλαριστώ. Λέει. Να ανακλαριστώ. Και γύρισε και είδα μια Κοζανίτσα με κοιτάει. Τι άλλο θα μπορούσα να πάρω από εκεί. Μαζί μου. Ναι, υλικό. Φεύγοντας ρε παιδί μου. Κάτι που φημίζεται η Κοζάνη. Κρόκο παραδείγματος. Κρόκο. Σαφράν φυσικά και θα πάρεις. Σαφράν, ε. Τα βάζεις όλα τα φαγάκια. Σε όλα μπορεί όχι, αλλά, δηλαδή να μην ταιριάζει, αλλά σε πολλά ζυμαρικά, σε πολλές σούπες, έχει φοβερές ιδιότητες και το ξέρω, κάνει πάρα το πολύ καλό στην υγεία. Πες το εδώ πέρα στα γίδια που δεν ξέρουν και πάνε και παίρνουν αμφιβόλου. Εγώ τα φέρνω όλα από εκεί. Μέλι από παραγωγό, τυρί από λατομία και τυροκομεία. Εκπληκτικό περιοχής. Το τσίπουρο που με έστειλε ο πατέρα σου και μου το ήπια. Δεν ξέρω τώρα. Ρε παπάρε, μη τα λε, ρε. Γιατί σε ψεύτη, κατζόγυρο. Μια φορά μόνο. Ήπια το μισό, πώ να σα έφερνα το μισό τώρα. Φέρ τώρα, φίλε, πε ρε Γιώργο, πνούσε τον κύριο Γιώργο το δόντι μου και το ήπια. Πε και ήρθαν δύο φίλοι. Φέρω ολόκληρο μπουκάλι. Τώρα να μην έχετε να λέτε. Το άλλο Σαββατοκύριακο που πάλι θα λείπω. Δεν θα λείπω, εδώ θα είμαι. Έχω μάθημα στο μεταπτυχιακό όμω. Θα πεταχτώ μια βόλτα. Ναι. Θα σας φέρω τσιπουράκι. Παιδιά του κοινακούτε, είναι ψεύτης κατζόχυρος και επειδή ο κατζόχυρος συγκεντρώνει βλέμματα όπου και να πηγαίνει, γιατί είναι αστραπή, έχει γίνει τι αυτός ο θαυμασμός και μου διαμορφώσαν το χαρακτήρα που τόσο καιρό προσπαθώ να το διαπλάσω εγώ, μου κάνει αυτό το τέρας. Ψεύτης κατζόχυρος. Πάμε σε διάλειμμα. Όχι, θα πούμε διαφημίσεις. Να πούμε διαφημίσεις. Για κατέστρεψε πάλι. Κάτσε να τον πω εγώ ρε, αυτή τη φορά τον άνθρωπο. Ας πάρω κάτι άλλο. Πάρε, τι να πάρεις. Να διαβάσεις αυτό. Α, τέλειο. Όλο. Όλο. Το πρώτο το κομμάτι όχι σίγουρα. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο. Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή της ζωής μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά.
Κάθε γάμος, βάπτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Α. Η εταιρεία Atlas, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πόλησης. Και ο Γεώργιος Κουσουρής, να το λέμε. Γεώργιος το λέμε και αυτό. Βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές, ομορφαίνοντάς τες ακόμα παραπάνω. Ακόμα με... παραπάνω! Είπαμε. Τα καταφέρω, θα συνεχίσω. Με κορδέλες κάθε είδους. Έλα ρε σκατζόχι ρε. Χρώματος, μεγέθους, δαντέλες, Παναγία. Τούλια. Και τούλια. Ρε χαμός τώρα είναι και απόκριες. Δαντέλες και τούλια θα παίξουν πολύ. Διακοσμητικά είδη, σελοφάν, με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες σας τις ανάγκες. Μια οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και της συσκευασίας. Καταστράφει ο άνθρωπος. Από το 1989, 30 χρόνια, κυρίες και κύριοι, έχουμε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και Ελλάδα. Φυσικά εγχώρια αγορά. Ωραία. Την οποία ο Atlas υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Εκπρόσωπο σε αυτοκόλλητα επιγραφών και ψηφιακή εκτύπωση των εταιριών Intercot Γερμανίας και ΑΠΑ Ιταλίας. Πήρες δώρο στην κοπέλα? Όχι. Βάλτε όμορφη κορδέλα όταν θα πάρετε το ωραίο δώρο. Τι ωραία είσαι. Μαθαίνω, Αποστολία. Φήμες έρπουσες έχουν φτάσει στα αυτιά μου και λένε ότι στα σάλωνα σφάζουν, λέει, αρνιά. Δεν πάνε να σφάζουν και κατσίκια. Εγώ άμα θέλω να πάρω κρέας θα τραβηθώ στα σάλωνα. Εδώ το είναι το έχω δίπλα στην πόρτα μου. Νιγρίτα, κυρίες και κύριοι. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά. Στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς. Με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές. Αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Ήδη ντελικατέσεν έχουμε. Παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά είδη. Κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία πλέον, γιατί την περασμένο Σάββατο είχαμε και τα εγγένεια από Στολίτσα, στον Εύωσμο, που παρευρέθη πλήθος κόσμου, Ολύμπου 22 στον Εύωσμο και Καρα Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, Καραολί και Δημητρίου 80. Καραολί και Δημητρίου 80. Κρεοπολία Νιγρίτα, η γεύση της φύσης. 2-31-0-500-042. Κάθε μέρα φέρνουμε για σας ολόφρεσκα ψάρια ημέρα σε εξαιρετικές ψάρια! Ποιότητες. Θα πάω να πιω το τσιπουράκι. Βέβαια και θα πάτε τέτοιες μέρες. Από τη Δευτέρα θα γίνει εκεί χαμός. Εγώ θα πάω σήμερα. Τη Δευτέρα πάει ο λαός. Καλαμαράκια, τα ποδάκια. Τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Μπορείτε να διαλέξετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και να τα συνοδεύσετε με το γεύμα σας. Αν δεν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να το μαγειρέψετε στο σπίτι, το κάνετε και θέλουμε. Delivery, σας το φέρνουμε, αλλά... Και που ξέρω εγώ μήπως μου τα αλλάξετε εκεί πέρα. Υπάρχει όλη η διαδικασία, καταγράφεται με κάμερες, τα πάντα από την κουζίνα, από την ώρα που θα φτάσει το ψαράκι μέχρι να φτάσει τα χέρια μας. Τώρα τα λες αυτά. Αλλά τέτοιες μέρες, κυρίες και κύριοι, αξίζει να φάτε έξω, να περιποιηθούν άλλοι την... το μεσημεριανό σας γεύμα, να μην κουραστείτε, και να σας το σερβίρουν. Πολύ μικρή επιβάρυνση, μη θαρείς. Στους άνετους χώρους, λοιπόν, χαρείτε το ούζο και τα εκλεκτά αποστάγματα με λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Πάνω απ' όλα, η τήρηση των αυστηρότερων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μέλημα των ανθρώπων του Αιγαίου, οπότε αφηθείτε στη γνώση, τη φροντίδα τους και την εμπειρία και αγαπήστε τα προϊόντα αυτά, τα ψαράκια, τα υπέροχα, τα πάντα έχει, όπως άκουσα και στη διαφήμιση, εκτός από γοργόνες. Εκτός από γοργόνες και μάγκες, γιατί δεν έχουμε ούτε γοργόνες ούτε μάγκες. Αποστολής, εγώ δείτε... Αγίου Δημητρίου 70. Ναι. Θεσσαλονίκη και 2310. 214-000. Αγίου Δημητρίου πόσο είπες? 70. Και 214-001. Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωραιόκαστρο. Και στα τηλέφωνα 2310 πάντα, 695-444 και 695-666. Να πούμε ότι από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, σε κάθε κιλό τσιπούρας που αγοράζετε, μία τσιπούρα δώρο από το κατάστημα. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, σε κάθε κιλό τσιπούρες και μία τσιπούρα άρα δώρο. Και αφού τα είπαμε όλα, σήμερα είπαμε στην Κοζάνη θα έχει πάρει την όλες. Πέταχτε τη δίπλα, είναι πληρότητα, έχουμε στα ξενοδοχεία 100%, θα πω και μετά, δεν υπάρχει... Έχει βουλιάξει η πόλη. Αύριο πρωί παρέλαση, βράδυ φανεί, όμως τη Δευτέρα έχουμε κούλουμα. Και στα κούλουμα τι τρώμε? Τρώμε λαγάνα. Εδώ θα θέλω έχουμε... να μου πεις, μπορείς να μου βρεις κάποιον να μας μιλήσει για τη λαγάνα
πώς παρασκευάζεται, τι κατανάλωση έχει αυτό το καιρό, αν υπάρχουν πολλά είδη λαγάνς, μπορείς να μας βάλεις κάπου μέσα αν σε μπορώ, αυτά. Αν μπορώ, λέει, την πρόεδρο του Σωματείου Ορτοποιών Θεσσαλονίκης θα έχουμε κοντά μας, αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, η οποία μαζί με άλλο αρτοζαχαροπλαστείο και ορτοποιείο, το Γιάννη τον Αμπεριάδη στην Καλαμαριά, μας στήριξε φοβερά και στον χορό την κοπή πίτας του Απόλλωνα Καλαμοριάς. Άρα είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι δικός μας άνθρωπος. Είναι πολλές οι κοινωνικές δράσεις οι οποίες κάνει το Σωματείο των Αρτοποιών Θεσσαλονίκης και θα την έχουμε κοντά μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και αφού πούμε ότι μόλις σου σε είδε η κυρία Έφη, το κομμωτήριο Ολύμπου 23, τι σου είπε? Να κάνω κότσο τα μαλλιά μου. Και το σκατσοκυράκος μου σήμερα μου ήρθε με κότσο. Κάνε κότσο τα μαλλιά σου να φανεί η ομορφιά σου. Και αν δεν θέλεις κότσο, κάνε τα περμανάντα. Μα δεν θες περμανάντα, κάνε τα καρέ. Βάψτα, κούρεψέ τα από τη μια μεριά. Έχουμε κομμωτές και κομμώτριες που πραγματικά κεντάνε. Και είναι και η κυρία Έφη εκεί πέρα, η οποία επιβλέπει με 5 μόνο ευρώ. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, μπορείς να πας εκεί πέρα και να σου φτιάξουν τα μαλάκια, να σε σένια ωραία. Κουφέτο! Σας το υποσχέθηκα και την έχουμε κοντά μας. Θα ήθελα βέβαια ένα μήνα πριν να έχει γίνει αυτή η συνέντευξη, αλλά επειδή έλειπα, όπως καλά γνωρίζετε, για τα διάφορα εκεί συνέδρια, μας φάγαν την ψυχή το διάβασμα και οι ομίλειες. Ήρθε η ώρα. Γιατί είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί τη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα. Ποιος από τους Έλληνες δεν θα πάει στο αρτοποιείο να πάρει τη λαγάνα του μαζί με τα. Την πατροπαράδοτη. Μαζί μας έχουμε σήμερα την κυρία Έλσα Κουκουμεριά, είναι η πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης. Την ευχαριστώ προσωπικά λίγο πριν τη χαιρετήσουμε για την υποστήριξη της ίδιας του Σωματείου και του Γιάννη του Αμπεριάδη, των αρτοποιών του Γιάννη του Αμπεριάδη, για την βοήθεια που μας παρήχαν στην κοπή πίτας του Απόλλωνα Καλαμαριάς, πίτα για τους επίσημους, μικρά πίτα και για τα παιδιά, φλουριά, χάρηκαν όλοι. Μας φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο. Ξέρω ότι το κοινωνικό τους έργο είναι πλούσιο, αλλά όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα η κυρία Κουκουμεριά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κυρία Κουκουμεριά. Έστω και μετά από ένα μήνα μιλάμε μία όντως καλή περίοδο αυτή της λαγάνας. Ξεκινάμε εμείς τη 40η. Ποιος άλλος θα μπορούσε άλλωστε εκτός από το φούρνο της γειτονιάς που καθημερινά πηγαίνει ο κόσμος με την παράδοτη λαγάνα που όπως κάθε χρόνο φρέσκια και λαχταριστή θα προμηθευτούν οι καταναλωτές από το φούρνο της γειτονιάς. Κυρία Κουκουμεριά, υπάρχει νοικοκυριό που δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρει λαγάνα αυτές τις μέρες? Νομίζω πως δεν υπάρχει και με την έννοια του εθήμου και αυτή η μέρα ακόμα και για μας που είναι μια δύσκολη εργασιακά μέρα. Σε πολύ λίγο χρόνο πρέπει να παραχθούν πάρα πολλές λαγάνες και είναι μια διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος που γίνεται με τα χέρια. Δεν υπάρχουν μηχανήματα στην παρασκευή της λαγάνας. Αλλά όχι, όντως το κάθε ελληνικό σπίτι θα τιμήσει το έθιμο. Ειδικά το τρίπτυχο αυτό, λαγάνα, χαλβά, σταραμάς, σίγουρα δεν θα λείπει από κανένα τραπέζι τη Δευτέρα και δεν θα πρέπει να λείπει. Και βέβαια είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε αυτά τα έθιμα, τα διατηρούμε με πολύ κόπο και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι γιατί ακόμα και άνθρωποι που δεν επισκέπτονται το φούρνο της γειτονιάς καθημερινά θα έρθουν για να απολαύσουν αυτό το φρέσκο και νόστιμο προϊόν. Τι συστατικά έχει αυτό το προϊόν που τόσο πολύ το λαχταράμε και το περιμένουμε έστω αυτή την ημέρα του χρόνου και διαφέρει από το ψωμί που παίρνουμε? Η λαγάνα δεν έχει τόσο τελείως διαφορετικά συστατικά από ό,τι είναι το ψωμί. Έχει διαφορετική διαδικασία. Είναι ένα ψωμί βέβαια άζυμο, χωρίς μαγιά για να είναι λεπτό. Απλά για να γίνει περνάει 4 φορές από ένα ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή πρώτα ζυμώνεται, μετά γίνεται ένα μπαλάκι, μετά αυτό το μπαλάκι ανοίγει σε αυτή τη στρόγγυλη πίτα και μετά με τις ψύχες από τα δάχτυλα γίνονται πάνω τα σχήματα αυτά και θέλει πολύ και μπόλικο σουσάμι. Τι είδη από λαγάνες μπορεί να συναντήσει κανείς εδώ? Η ποικιλία είναι τεράστια. Εκτός από την παραδοσιακή υπάρχουν με ελιά, με λιαστή ντομάτα, με μανιτάρι. Πολλοί συνάδελφοι βγάζουν και τη γλυκιά με το χαλβά. Γενικώς το ψωμί είναι ένα είδος το οποίο πηγαίνει με το οτιδήποτε. Αυτή τη μέρα λοιπόν η φαντασία του κάθε αρτοποιού τον οδηγεί και σε διαφορετικές γεύσεις. Αλλά η πιο συνηθισμένη είναι η κλασική, η σκέτη και η αμέσως επόμενη σε ζήτηση είναι αυτή με την ελιά. Υπάρχουν κάποια μαγαζιά τα οποία αυτό τον καιρό περιμένει ο κόσμος πότε θα βγάλουν τη λαγάνα τους. Είναι κάτι σαν το κουλούρι Θεσσαλονίκης, φημίζεται η λαγάνα της Θεσσαλονίκης.
Βέβαια. Και φημίζεται, εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε και πολλά αρδοπία και που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία λαγάνα. Και βέβαια επειδή είναι ένα είδος που ο κόσμος το απολαμβάνει μια φορά το χρόνο, το επιζητά. Είναι αυτά που λέμε, υπάρχουν και στο φούρνο της γειτονιάς κάποια είδη που επειδή δεν βγαίνουν κάποιες περιόδους ή μια μέρα όπως είναι η λαγάνα, που δημιουργείται πολύ μεγάλη ζήτηση και βέβαια το πιο σημαντικό που ζητάνε όλοι εκείνη τη μέρα είναι να είναι ζεστή. Ναι. Να απολαύσουν ζεστή. Δηλαδή πολλές φορές πριν να βγουν έξω από το μαγαζί αρχίζουν και την τσιμπάνε και αυτό είναι το μεράκι βέβαια και το γούστο. Ώσπου να πας στο σπίτι να έχεις φάει λίγη λαγάνα. Έτσι ακριβώς. Να έχεις φάει λίγη λαγάνα. Έτσι ακριβώς. Κυρία Κουμεριά, το σωματείο στηρίζει. Στηρίζει δραστηριότητες, στηρίζει συλλόγους, στηρίζει χορούς. Πείτε μου μερικές από τις δράσεις που έτσι χρειάστηκε και θέλατε φυσικά να υποστηρίξετε αυτά τα χρόνια. Στηρίζουμε και σαν σωματείο, σαν φορέας, αλλά και μεμονωμένα το κάθε αρτοπείο, συνανθρώπινες μας που έχουν ανάγκη, ψησίτια εκκλησιών, το παιδικό χωριό ΣΟΣ. Δυστυχώς θα έπρεπε να ζούμε σε μια κοινωνία που να μην έχει ανάγκη από τέτοιες στηρίξεις. Αλλά επειδή όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κρίση η οποία δυστυχώς συνεχίζεται, οπότε οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Η κοινωνική πλευρά του σωματείου δεν είναι τωρινή, σχεδόν από την ημερομηνία ίδρυσής του, γιατί πρέπει να σας πω ότι το σωματείο το δικό μας είναι από τα πιο παλαιά. Το 2018 γιόρτασε τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του. 150 χρόνια. Ναι. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι φέτος σε κανένα δύο μήνες θα κυκλοφορήσει και ένα λεύκο με την ιστορία του σωματείου, που εκεί δείχνει πόσο κοινωνικός του ρόλος ήταν μέσα στο διηνεκές του χρόνου, πολύ σημαντικός. Σε πολύ πολέμους, κατοχές. Θα θέλαμε να το μελετήσουμε αυτό το έντυπο που θα βγάλετε. Θα περιμένω εκδήλωση από την Αποστολία να μου φέρει ένα βεβαίως. Και μετά να τα ξαναπούμε αφού διαβάσουμε ορισμένα και να ξέρουμε και κάποια πράγματα. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να τα δώσουμε στον κόσμο ο οποίος λατρεύει αυτούς του είδους. Αγαπάμε το ψωμί. Αγαπάμε. Και την ιστορία που έχει. Όταν τα μιλάμε για 150 χρόνια σωματείο, σημαίνει ότι έχει δει πολλά. Έτσι, έχει δει κατοχές, έχει δει καταστροφές, πολέμους, έχει δει πολέμους. Πολέμους, δει κατοχές πριν τον πόλεμο, μετά τον πόλεμο. Μετά και τον πολύ, πόλεμο. Πολύ θα έχει να μας πει πολλά η κυρία. Κοινωνική δράση και έτσι θα πρέπει να είναι. Οι φούρνοι είναι μαγαζιά της καθημερινότητας. Οι πελάτες μας είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, τους ξέρουμε, μας ξέρουν. Είναι ήδη άνθρωποι που κάποια στιγμή, σε κάποια φάση της ζωής τους έχουν πρόβλημα και πάλι απευθύνονται στο φούρνο, αλλά και καλά κάνουν. Νομίζω ότι ο φούρνος έχει αυτό το κοινωνικό πρόσωπο. Βεβαίως. Ούτως ή άλλως. Το ψωμί ψωμάκι που λέμε. Το ψωμί ψωμάκι δεν θα το πούμε όσο υπάρχουν φούρνοι που φτιάχνουν καθημερινά φρέσκο ψωμί, γιατί δέχεται όλη η κατανάλωση, μια μεγάλη επίθεση από τα κατεψυγμένα ψωμιά, από τα bake-off, από τα ράφια των σούπερ μάρκετ των υπεραγορών, όσο όμως και είναι φούρνοι που παράγουν φρέσκο ψωμί καθημερινά, είναι βέβαιο ότι ο καταναλωτής τρώει ένα πολύ καλό προϊόν. Βλέπουμε αλυσίδες που έχουν ψωμί πολύ φτηνό και όχι ιδιαίτερα ποιοτικό. Δηλαδή η φούρνη της γειτονιάς, αυτοί που ψήνουν το ψωμί και το περιμένουν το πάρει ο καταναλωτής, χρησιμοποιούν άλλα υλικά. Ναι, τα κατεψυγμένα τι ψωμιά είναι αυτά. Δηλαδή. Υπάρχει διαφορά στα υλικά. Τα κατεψυγμένα μπορεί να είναι ακόμα και από εισαγόμενες ζύμες που έρχονται από Κίνα, από Πολωνία. Ζύμες έτοιμες. Ζύμες έτοιμες. Είναι ζυμωμένες σε βαθιά κατάψυξη και βέβαια η διατηρησιμότητά τους μπορεί να ξεπεράσει και τα δύο χρόνια. Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε και το σύνθημα, το δικό μας είναι ελληνικός παραδοσιακός φούρνος, εδώ ζυμώνεται, εδώ ψήνεται. Οπότε μέσα από αυτό προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τα ωφέλη του φρέσκου ψωμιού. Εκπροσωπούμε ένα είδος το οποίο, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, γεννιέται το πρωί και πεθαίνει το βράδυ. Και βέβαια ένα πολύ δυνατό παράδειγμα, μια και είμαστε, βαδίζουμε προς την καθαρά Δευτέρα, είναι την Κυριακή το βράδυ, που τα μόνα μαγαζιά που θα είναι ανοιχτά και θα παράγουν θα είναι ταρτοπία. Και θέλω να πω εδώ ότι ταρτοπία ίσως είναι και η τελευταία παραγωγική δραστηριότητα που υπάρχει σε αυτό το μέγεθος στην Ελλάδα. Βέβαια. Στην Ελλάδα υπάρχουν 13.000 βιοτεχνικά αρτοπία. Στον νομό εδώ το δικό μας Θεσσαλονίκης υπάρχουν 700 αρτοπία. Ο καταναλωτής μας εμπιστεύεται, μας γνωρίζει. Οι συνάδελφοι προσπαθούν όσο περισσότερο να ενημερώνουν τον κόσμο. Και νομίζω ότι η επιλογή είναι πασιφανής, ότι είναι υπέρ του φούρνου παρά τις κατάνδρες των κατεψυγμένων. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Πρόεδρε.
τα ελληνικά αλεύρια επαρκούν για την κατανάλωση σε ψωμί στην Ελλάδα ή κάνει και εισαγωγή? Ναι. Όχι, τα ελληνικά αλεύρια δεν επαρκούν. Δεν επαρκούν. Σταράκι λοιπόν δεν έχουμε τόσο ώστε να κάνουμε το δικό μας ψωμί και δεν κάνουμε εισαγωγές. Δεν επαρκούσαν και ποτέ. Γίνονται εισαγωγές. Δυστυχώς οι εισαγωγές που γίνονται είναι προϊόντα χαμηλότερα από τα δικά μας. Εμείς εδώ στον ελλαδικό χώρο έχουμε πολύ καλά κίτρινα στάρια, αυτό που λέμε το αλεύρι λίμνου, τα οποία βέβαια ο περισσότερος όγκος εξάγεται στη μακαρονοπία. Εξάγεται, δηλαδή κάνουμε μεγάλες εξαγωγές και μεγάλες εισαγωγές. Σε στάρι, ναι, ναι. Κάνουμε εισαγωγές σε μαλακό στάρι, όπου υπολοιπόμεθα των αναγκών που έχουμε, και κάνουμε εξαγωγές σε κίτρινο στάρι για τη μακαρονοπία. Κάτι όπως γίνεται παραδείγματος χάρη στην πατάτα, όπου κάνουμε μεγάλες εξαγωγές και μεγάλες εισαγωγές. Ναι, ναι. Εάν δεν κάναμε τις εξαγωγές θα επαρκούσε? Είναι κάτι αντίστοιχο. Εμάς εδώ το έδαφος μας δεν είναι πρόσφορο για τα μαλακά στάρια, οπότε δεν είναι θέμα επάρκειας τόσο, όσο ότι στη δική μας γη ευδοκιμεί το σκληρό σιτάρι. Παρ' όλα αυτά το σκληρό το δικό μας είναι ένα πάρα πολύ δυνατό προϊόν. Γίνονται όλα τα χωριάτικα ψωμιά από αυτό ως επιτοπλίστων, και ακόμα και σε ένα αλεύρι που υπολείπεται της δυναμικής που έχει ένα καλύτερο αλεύρι, ο αρτοποιός, γιατί ξέρετε το επάγγελμα του αρτοποιού έχει μια ισοστασία ανάμεσα στην πείρα και στη γνώση που παίρνει κάποιος από κάποια σχολεία. Αυτή η πείρα λοιπόν είναι που κάνει, ακόμα και αν ένα αλεύρι δεν έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, ο αρτοποιός να μπορεί με το νερό, με τη μαγιά, με το αλάτι, με την διαδικασία να το φέρει εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Mm-hmm. Τι είναι τα ζέα? Ήταν η επόμενη ερώτηση και η δική. Έλα. Όχι, αυτό θα απαντήσω και θα τη ρωτήσω κι εγώ κάτι ακόμα. Ένας τύπος σταριού, το οποίο βγάζει δύο κόκκους από κατασκευής. Αυτό θέλει ειδικές μηχανές για να αλεστεί. Εντάξει, υπάρχει μια παραφιλολογία που λέει ότι αν το είχαμε αυτό το αλεύρι θα είχαμε γίνει μια χώρα, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν αληθεύει αυτό. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Είναι ένας τύπος αλευριού, συναντάται και στο εξωτερικό με άλλη ονομασία βέβαια. Είχε μια δυναμική όταν βγήκε σαν ένα καινούριο δημητριακό. Αυτό που το κάνει διαφορετικό είναι ότι έχει γλουτένη, όπως έχουν όλα τα άλευρα. Η γλουτένη είναι μια πρωτεΐνη που δίνει ελαστικότητα στο ψωμί. Το ζέα έχει γλουτένη, αλλά είναι διαφορετική σύσταση και αποβάλλεται από τον οργανισμό. Χωρίς βέβαια, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, επειδή τελευταίως πολλοί πιστεύουν ότι η γλουτένη φταίει για πολλά από τα κακά της μοίρας μας. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δεν γιατί είναι βγαίνουν πολλά gluten free, δηλαδή χωρίς γλουτένη, χωρίς προϊόντα. Γλουτένη. Να μας... Η γλουτένη αφορά σε μια ομάδα του πληθυσμού που έχει πρόβλημα με την κοιλιοκάκη. Από εκεί και πέρα η γλουτένη είπαμε ότι είναι μια πρωτεΐνη και φυσικά στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή ήδη λένε ότι η διατροφή μόνο με προϊόντα χωρίς γλουτένη από κάποιον που δεν πάσχει από κοιλιοκάκη μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα. Δεν είναι σωστή. Δεν είναι επαρκές. Αλλά είναι μια μόδα, εντάξει, και στη διατροφή υπάρχει μόδα η οποία έρχεται και παρέρχεται. Πιστεύουμε ότι θα σταματήσει ή θα μειωθεί για να γίνει focus μόνο στα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να καταναλώνουν προϊόντα. Ως εκ τούτου έχει αυξηθεί η κατανάλωση του μαύρου ψωμιού εξαιτίας αυτών των διατροφών, της δίαιτας που μπορεί να ακολουθεί κανείς? Η κατανάλωση του μαύρου ψωμιού έχει αυξηθεί. Το μαύρο ψωμί έχει μια διαφορά, διότι έχει περισσότερες διαιτητικές ίνες. Δεν σχετίζεται φυσικά με το γλουτένι, όχι, να το πούμε στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει καμία με το γλουτένι. Αλλά... Παρ' όλα αυτά, σε μια ισορροπημένη διατροφή με βάση τη μεσογειακή διατροφή, θα πρέπει να καταναλώνουμε και άφρο ψωμί, απλά αυτό να είναι καλής ποιότητας. Μάλιστα. Και επειδή μιλήσαμε προηγουμένως για πολύ φθηνά ψωμιά, δυστυχώς υπάρχει αυτή η εξίσωση στην αγορά, όπου το φθηνό είναι και φθήνον. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και όταν βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές τιμής από ψωμί σε ψωμί, να είμαστε λίγο υποσιασμένοι. Εγώ αγαπώ το πολύσπορο πάντως. Τελευταία έχω κάνει μια στροφή σε αυτό. Ενώ καταναλώνω αρκετά... Πολύ καλά, ένα δυναμωτικό ψωμί. Συμπεριλαμβάνεται βέβαια τις περισσότερες φορές τα μαύρα. Δεν είναι διαιτητικό, οι σπόροι έχουν θερμίδες, αλλά έχουν πολύ καλές θερμίδες. Γιατί θα πρέπει να πούμε και αυτό, ότι ο λιναρόσπορος, ο κολοκυθόσπορος έχουν θερμίδες, οι οποίες όμως είναι καλές θερμίδες, έχουν ωμέγα 3, έχουν συστατικά δηλαδή που βοηθάνε τον οργανισμό. Και πλέον όλα τα αρτοποιεία έχουν μέσα και άλλα προϊόντα, έχουν γάλα, έχουν
τοστάκια, τι ροπιτάκια, σαντουιτσάκια. Όλη μέρα μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες σου. Πάντως, κυρία Πρόεδρε, στην Αθήνα, να ξέρετε, οι φούρνοι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο όμορφοι από τις Θεσσαλονίκη, πιο στολισμένοι design, και έχουν, έχουν και πολλά είδη μέσα. Δηλαδή θα πρέπει κάπως να το δούμε. Ξέρετε κάτι. Είναι θέμα φιλοσοφίας, άραγε. Είναι θέμα φιλοσοφίας, αλλά θα σας πω κάτι. Ότι εδώ η Βόρεια Ελλάδα, όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, έχει πολύ πιο πλούσιες συνταγές. Και εδώ τα αρτοπία ακολουθούν μια λογική ότι να έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων που έχουν μέσα να ξεκινάνε από το αλεύρι. Στην Αθήνα είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα. Βέβαια είναι άλλοι ρυθμοί ζωής από ό,τι είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δουλεύει πιο πολύ το γρήγορο φαγητό. Εμείς εδώ ακόμα δουλεύει το σπίτι, το μεσημεριανό, η οικογένεια. Οπότε γι' αυτό είναι διαφορετικός ο προσανατολισμός. Τώρα σε θέμα design δεν νομίζω ότι πολυπόμεθα. Έχουμε και εμείς πάρα πολύ καλά αρτοπία. Αλλά σε προϊοντική βάση νομίζω ξεκινώντας από το έμβλημά μας εδώ που είναι το κουλούρι Θεσσαλονίκης και από εδώ έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα, νομίζω ότι προϊοντικά στους φούρνους της Θεσσαλονίκης θα βρούμε πολύ πιο γευστικά προϊόντα από ότι στην Αθήνα. Πιο διαφορετικά. Δηλαδή εδώ η Μακεδονία έχει πίτες που τις συναντούμε και στο αρτοπείο. Έχει πάρα πολλά και επειδή... Γλυκά κάνουν πολλά. Ειδικά η Θεσσαλονίκη και να φτάσουμε και σε αυτό το που είχαμε κάνει, που μας έδωσε η αποστολή τη δυνατότητα στην Απόλλωνα Καλαμαριάς, επειδή έχει πάρα πολλά στοιχεία, δηλαδή έχει τους γηγενείς Θεσσαλονικής, πρόσφυγες πολλούς, έχει τέτοια μίξη και στην διατροφή που συναντάται και στα αρτοπία. Έχει πολύ το ποντιακό στοιχείο, δηλαδή στα αρτοπία θα βρείτε και πισία, θα βρείτε και πυροσκή, θα βρείτε που είναι από τον Πόντο, θα βρείτε συνταγές από Μικρασία, θα βρείτε συνταγές από Μακεδονία, συνταγές όπως είναι η τριχτή βασιλόπιτα, ας πούμε, των Χριστουγέννων που την είχαν εδώ οι γηγενείς της Θεσσαλονίκης, οπότε γίνεται ένα πάντρεμα και μες στα μαγαζιά μας όλων αυτών των προϊόντων. Ένα πάντρεμα γεύσεων υπέροχο. Κάτι ετοιμάζεται το Σάββατο. Το Σάββατο, το Σάββατο έχουμε τον ετήσιο χορό μας, όπως κάθε χρόνο, την Κυριακή. Το Σάββατο έχουν τα Ιωάννινα. Την Κυριακή το μεσημέρι λοιπόν έχουμε εμείς στο σωματείο το χορό μας στο Παλαιόκαστρο. Είναι μια ευκαιρία και για μας, μετά και από τη δυσκολία της Λαγάνας, να δούμε το συνάφι μας, να μοιραστούμε ώρες με τους συνεργάτες μας και με τους συναδέλφους μας και να γιορτάσουμε έστω και καθυστερημένα την καινούρια χρονιά. Να πούμε ευχές μεταξύ μας και να περάσουμε μία μέρα έτσι πιο απλά, συζητώντας και προβλήματα της δουλειάς, αλλά έτσι σε μία οικογενειακή συνέβρεση να πούμε και τα δικά μας. Και να ανταλλάξετε ιδέες για να φτάνουν στα δικά μας σπίτια, στα δικά μας τραπέζια. Εννοείται. Και τι ωραία είναι αυτή η μυρωδιά το πρωί που ζυμώνεται το ψωμί, γυρίζεις από μία έξοδο, ένα ξενύχτη και βλέπεις και τον άνθρωπο που δεν έχει κοιμηθεί, ξύπνησε στη μία και στη δύο και στη τρεις να πάει στο αρτοπείο, να ετοιμάσει το ψωμάκι και λες τώρα να μπω μέσα να το πάρω ζεστό. Σε ένα στενό της Καμάρας, ναι. Οι ξενύχτες της εποχής πηγαίναν και πέραν το κουλούρι το οποίο έβγαινε εκείνη, ήταν ένα απίστευτο. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα αυτό το μαγαζί? Όχι, δεν υπάρχει. Έχει συνταξιδοτηθεί και έχει κλείσει, αλλά ήταν όντως απίστευτο. Γιατί δεν έχω ξαναφάει τέτοιο κουλούρι. Δρομάκι που έκλεινε ο κόσμος από τα αυτοκίνητα. Και ήταν κάποιος απ' έξω που πουλούσε και τυράκια, έτσι, εκείνα τα τριγωνάκια. Και πέραμε το πρωί και ήταν ένα πρωινό απίστευτο. Τέτοια νοστίμια δεν υπάρχει. Δεν έχω ξαναφάει τέτοιο. Ίσως επειδή έβγαινε το πέραμε ζεστό εκείνη τη στιγμή. Εγώ ίσως θα πω, γιατί το σκέφτομαι και εγώ καμιά φορά, ίσως να έχει ότι τουλάχιστον εγώ το έκανα αυτό πριν 20-25 χρόνια, παρά που είχα μαρτοπείο. Οπότε λίγο οι θύμησες, λίγο τα χρόνια που ήταν τα μικρά, λίγο έκανε και πιο νόστιμο το προϊόν. Λίγο η ώρα, λίγο η διασκέδαση, λίγο η ανεμελιά που είχαμε και δεν την έχουμε τώρα. Ήταν και καλό προϊόν όμως. Ήταν και καλό προϊόν, αλλά νομίζω ότι και τώρα που μιλάμε στο αρτοπείο, στο κάθε αρτοπείο, σίγουρα κουλούρι θα βρείτε το καλύτερο που μπορείτε να βρείτε. Εσάς πού σας βρίσκουμε, κυρία Κουκουμεριά? Εμείς είμαστε στην Τούμπα, Μικράς Ασίας 50, παραπλεύρος στο γηπέδο του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΡΑ είμαστε, κυρία Πρόεδρος. Παραπλεύρος στο γηπέδο του ΠΑΟΚ. Σε μια περιοχή, για να πούμε και όσα ποδοσφαιρικά γνωρίζω, έτσι, ότι οι περισσότεροι εδώ εκ παλαιόφεν ήταν οι πιο παλιοί, δηλαδή. Ήταν Αριανοί και όχι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Στην Τούμπα? Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Διότι ο Άρης ήταν παλαιότερο σωματείο, οπότε οι παλιοί του Μπέι, έτσι, ήταν Αριανοί, πολύ παλιοί. Και πώς έγινε τώρα αυτή η μετάλλαξη? Μετά έγινε ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ ήταν το σήμα κατά δεξιά. Πρόσφυγες ήταν. Ήταν και είναι το σήμα κατά δεξιά της Τούμπας, προσφυγικό στοιχείο.
έτσι, και έτοιμος και δυνατός τώρα, οπότε είμαστε παραπλεύρος του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Ψωμάκια κάντε για σάντουιτς εκεί, πίτες και τα λοιπά. Βέβαια, υπάρχουν δεκάδες μαγαζιά εκεί πέρα. Σίγουρα θα έχετε καλή συνεργασία. Απ' όλα. Κάνουμε ό,τι ξεκινάει από αλεύρι. Ό,τι ξεκινάει από αλεύρι, κάνουμε. Και ό,τι δεν το κάνουμε και έρθετε να μας το πείτε, πάλι το κάνουμε. Αποσταλίτσα, θέλω να ξαμιλήσουμε με την κυρία. Θα ξαναμιλήσουμε αμέσως μόλις βγει αυτό το λεύκομα, δεν ξέρω. Θα στείλουμε και για το λεύκομα, ναι, το οποίο έχει πάρα πολλές πληροφορίες μέσα. Να πω επίσης ότι, και να μιας και μου δίνεται ευκαιρία και μιλήσαμε λίγο γι' αυτό, να ευχαριστήσουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης που μας βοηθάει σε αυτό και ότι το αρχείο του σωματείου μας είναι τόσο μεγάλο που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ ωραία. Θα το φιλοξενήσουμε και εμείς εδώ από το μικρόφωνο του Λίμπερο. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε. Εγώ θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τη στήριξη στην Κοπιπίτα στο Απόλλωνα και εσάς προσωπικά, την κυρία Κουμεριά και το Σωματείο των Ορτοποιών Θεσσαλονίκης και το Γιάννη τον Αμπεριάδη, γιατί μέσω αυτού έγινε και η διασύνδεση για την πολύ ωραία αυτή γνωριμία. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία την Κυριακή, να περάσετε όμορφα. Καλή και να περάσετε και ωραία το τρίμηρο. Καλό κουράγιο για τη Δευτέρα. Ευχαριστώ. Να μας φροντίσετε. Γεια σας, κυρία Κουμεριά. Γεια σας. Εν μέσω χειροκροτημά, μάθαμε πράγματα σήμερα. Και ήταν εξαιρετική, έτοιμη για να μας δώσει κάθε ζέα, απάντηση ψωμιά σε ερωτήσεις. Ναι. Ήθελα να σου πω το εξής. Εάν θα διαβάσεις την κάθοδο των μυρίων και την κύρω ανάβαση, στην κύρω ανάβαση είναι ότι όταν πλέον ρακένδυτη και καταταλαπορημένη οι μύροι του ξενοφόντα φτάνουν και αναφωνούν θάλατα, φτάνουν στον πόντο δηλαδή, και βρίσκουν τη θάλασσα μπροστά τους, λένε ότι γράφει ο ξενοφόντας «και πήγαμε εις πόλην ονόματιν Τραπεζούντα», όπου υπήρχαν λαοί που μιλούσαν την ελληνική, ναι, ναι, και τρώγανε ψωμί από σιτάρι, γιατί τότε το ψωμί που τρώγανε οι αρχαίοι Έλληνες ήταν από καλαμπόκι, με τα σιταρένιο. Εμένα πάντως τα καλαμπόκισια, τα κρουτών, τα μπισκοτοειδή, αυτά τα, ναι, κρακεράκια, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι για κρακεράκια. Είναι υποδιέστερης ποιότητας. Όχι. Δεν μπορεί να βγει ψωμί, όχι, με τη μορφή που εμείς το είναι έχουμε. Είναι πιο νόστιμο με το αλεύρι και πιο θρεπτικό. Ναι. Αλλά και το καλαμποκίσιο το ψωμί, και από σίκαλοι βγάζουν ψωμί, υπάρχουν πολλά. Αυτοί τρώγανε το ψωμί το ακριβό τότε. Ψωμί, λέει, από σιτάρι, ονόματι ζέα. Αυτό το ψωμί που βγαίνει τώρα μόνο στη Γερμανία έχει δικαίωμα να το κάνει. Η κυρία Κουκουμαριά έπρεπε, δεν ξέρω γιατί δεν μας το είπε, να ξέρει ότι αυτό το ψωμί σε κάνει πιο υγιεινό, πιο έξυπνο, πιο... Σχετίζεται και αυτό το ρόλο με τη γλουτένη και το πόσο η γλουτένη θα... Δεν ξέρω, να δημιουργήσει... Εγώ ξέρω ότι... Ξέρεις γιατί το ζέα βγαίνει πάντα τελευταία πολύ στιγμή. Πολύ σκληρό είναι όμως. Ναι. Γιατί ένα διάστημα έπαιρνα και εγώ ζέα ψωμί. Δεν άμα είμαι θα πολύ, δεν το λατρεύω πολύ. 8-9-10 το... η ώρα το πρωί δεν θα το βρεις. Ναι. Μετά τις 12. Γιατί το ζυμώνουν, ας πούμε, στις 3 η ώρα και θα είναι έτοιμο να φουρνιστεί στις 11. Ενώ το σιταρένιο το απλό το ζυμώνουν στις 5 η ώρα και στις 7 η ώρα μπορούν να το ετοιμάσουν. Μάλιστα. Θέλει πολλή ώρα για να φουσκώσει. Είναι ειδικό ψωμί. Κάτι ξέρουν οι Γερμανοί. Κάτι ξέρουν οι Γερμανοί. Τίποτα δεν ξέρουν οι Γερμανοί. Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ούστα από εδώ. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με απόκριες και πάλι και καρναβάλι και χώρους και πανηγύρια. Θα σας διαβάσω μερικά από τα άρματα και που για θα πάω καύριο. Και για πάω καύριο. Θα βγεις αύριο, θα μας πεις από την Κοζάνη. Δεν θα βγω, θα είμαι στην παρέλαση, θα σας δώσω κατευθείαν. Θα είμαι στην πηγή της πληροφορίας. Ακούστε, το κόψτε αυτό. Αύριο θα το βάζουμε όλη μέρα. Μίλησε με την Αποστολή. Θα είμαι στην παρέλαση. Κλείσεις, σας προωθείτε. Παρακαλώ, περιμένω. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. 2-31-0-287-888. Ανοίγουμε γραμμές να μιλήσουμε για το καρναβάλι, για τις λαγάνες, αλλά πάνω απ' όλα για το ποδόσφαιρο. Και μην πέφτετε θύματα του προσανατολισμού που οι διάφοροι φων Κώστες προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο. Πήρε ο Κώστας τώρα τηλέφωνο. Του λέω, έχει μάτσα αύριο σήμερα. Λέω, αχ, Παναθηναϊκός. Λέει, πάνε, λέει, η εφημερίδα Εστία έχει... Έχει, λέει, γράφει για τον Βασιλιά Παύλο και τη Φρυδερίκη. Ρε, του λέω, ποιο Παύλο και Φρυδερίκη, ρε, ποδόσφαιρο έχουμε. Δεν ασχολούμαι, λέει, με το ποδόσφαιρο. Ο κύριος Κώστας. Ο κύριος Κώστας. Έχεις δύο γραμμές, Αποστολία.
Πριν πάρω τις γραμμές, να πούμε ότι σήμερα στις 6, γιατί είναι και γκρινιάρισε τους μας τη μόνη, είναι ποιος τον φίλος μας, τον αγαπάμε, ο Ματζιούκης ο Γιώργος. Σήμερα στις 6 λοιπόν θα περιγράψει στο Atlas TV αγώνα μπάσκετ με αμαξίδιο EuroLeague 3. Χορηγός επικοινωνίας του τουρνουά είναι ο Libero FM 107 και 4. Μέγας Αλέξανδρος Κωνσταντσίν, Πολωνική. Α, στις 6. Μάλιστα. Να, ξύ, να ξέρετε για. Atlas δεν είναι ο Κουσούρης που έχει τις κορδέλες που μα διαφημίζεται. Άλλος Atlas είναι αυτός. Ναι, εννοείται. Για πάμε στις γραμμούλες για να σας πω μετά τα άρματα. Τα άρματα! Στα άρματα, στα άρματα, εμπρός στον αγώνα. Να δούμε αν ο κύριος ή η κυρία που μας τηλεφώνησε ξέρει τι σημαίνει στο φανό πηγάδι κυραμαριό. Το πηγάδι της κυραμαριός δηλαδή. Ναι. Τα πρόβατα ξύπνησαν, σούντσαν, σούρτσαν και σούτσαν. Σούρτσαν. Και σούτσαν. Τηλέφωνο. Μας πιάσανε. Πάμε, εγώ θα ανοίξω τη γραμμή. Καλησπέρα σας. Έλα, Συρίγος. Έλα. Έλα, πες να είσαι ωραίος, ρε. Σ' ωραίος, ρε φίλε. Ωραία, φίλε. Σε πολύ ωραίος, ρε μεγάλε. Σε γράφω. Στα παιδιά μου θα το... θα τα ακούν τα παιδιά μου. Πες και τα παιδιά σου, και αυτά είναι ωραία. Τι ωραία είναι τα παιδιά σου. Τώρα ποδοσφαιρικά, πάω Ατρόμητος, ναι. Με δανεικούς ή χωρίς. Τι πράγμα. Ατρόμητος. Χωρίς, ρε φίλε. Χωρίς 2-1. Σιγά να μην βάλω τους δανεικούς να με κυνηγάνε τώρα, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Έτσι με δεν είναι. Με δανεικούς άστο το έχεις χάσει το παιχνίδι. Ρε με τους, γιατί δεν το κάνα. Τι με να έκανε. Και τον Ουάρντα και τον Μουάρντα. Πέντε θα φάνε. Και το κουλούρι... όποιον θέλουν να σβάλουν. Και τι λες και τώρα. Τον Ουάρντα... Έχει ξεφύγει φίλε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει... ΠΑΟΚΣΙΣ είμαι, αλλά είμαι αντικειμενικός. Τι έχει λοιπόν, αντικειμενικός, εσύ. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 2-1. Α. Ναι. Ολυμπιακός Άρης. Πώς. Ολυμπιακός Άρης. Άρης. Άρης, ε. Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Εκτός άμα παίξει στη ρίχτρα, ρε φίλε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Έλληνες διαιτητές είναι. Γιατί πολύ κόκκινη είναι η σφυρίχτρα. Ναι. Μάλιστα. Μάθε μπαλίτσα, ρε. Μάθε μπαλίτσα. Ναι, ρε φίλε. Ναι, εσύ ξέρεις, ξέρω. Είσαι ωραίος. Τελικά, τι σημαίνει το όρμα δεν μας είπε. Πες μου και άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Να πάρεις αποστολή την άλλη γραμμή, σε παρακαλώ πολύ. Μήπως βοηθήσει λίγο περισσότερο. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ορίστε. Έπεσε λέει. Έλα αποστολίτσα, 2-31-02-87-3-8, 10 λεπτά ακόμα ανοιχτές γραμμές και πάμε να πούμε κανένα δύο πράγματα για το γιατί έχουμε όλη την αυριανή μέρα εμείς να μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο, πού να ξαναδούμε αποστολή, να μάθουμε κανένα νέο. Για πες μας τώρα, τι ακριβώς εκεί, τα... για πες μου αυτά τα σούρτσα μούρτσα, τι ωραία που τα έλεγες. Ακόμα και εγώ μερικά δεν τα καταλαβαίνω, δεν είναι φοβερό, βλέπω εδώ το... τα άρματα που θα κατεβούν μετά τον μεγάλο καρνάβαλο, ο οποίος θα καεί στο τέλος της παρέλασης. Βέβαια, θα τον κάψουμε. Δεύτερος είναι ο σύνδεσμος γραμμάτων και τεχνών ο Μουκοζάνης, από τους μεγαλύτερους και τους πιο παλιούς. Ο πρώτος, ποια είπαμε είναι. Ο καρνάβαλος. Ο καρνάβαλος, έτσι ονομάζει το πρώτο το άρμα. Το πρώτο άρμα. Ο καρνάβαλος. Ο βασιλιάς καρνάβαλος. Του Μαϊριό Απτσίφ. Το μαγείρεμα των ψήφων είναι αυτό. Μαριό Απτσίφ. Μαϊριό. Ή τέλος πάντων το νοικοκυριό. Μάλλον είναι το μαγειριό, το μαγείρεμα των ψήφων αυτό σημαίνει. Άμα ακούει η Κοζανίτσα, πάει να με διορθώσει τέλος πάντων. Αν ακούνε δική μου, θα ντρέπονται. Θα λένε έφυγες και δεν μπορείς να συνεννοηθείς πια. Όλοι Αντάμα είναι από το Παιδιατρικό Κέντρο Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κιβωτός. Κάνουν σπουδαία δουλειά εκεί και το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με αισθητικοκοινωνικές διαταραχές Δυτικής Μακεδονίας φροντίζουν για παιδιά που μπορεί να έχουν θέματα κινητικά. Ο Μάθια έχετε έναν καλό δήμαρχο εκεί. Ναι, τον Ιωαννίδη, ένας δήμαρχος ο οποίος. Για να είμαι πολύ ειλικρινής, παρότι δεν ζω εκεί, εκτός από το φιλάνθρωπο και κοινωνικό του πρόσωπο, το έχει αποδείξει και με το προσφυγικό όταν άνοιξε ναι, εκεί χώρους και, κινητοποίησε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, αξιοποίησε χρήματα που είχαν ήδη... εξοικονομηθεί, είχαν ήδη... Από τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά. Από προηγούμενα προγράμματα άλλων δημάρχων. Μάλιστα. Που δεν προχώρησαν σε έργα, για κάποιο λόγο καθυστέρησαν. Αυτός αξιοποίησε, άλλαξε την πλατεία, όλη τη μορφή της, έφτιαξε την πλατεία. Στο καλύτερο έκανε καμιά στο καλύτερο ιδέα. Έκανε εκεί ένα κάτι σαν καράβι. Έχουμε και τον Άγιο Νικόλαο εμείς εκεί. Μάλιστα. Πολιούχο. Κάπως έτσι θυμίζει. Πάρε τις γραμμούλες. Έχει όμως διαμορφώσει πολύ όμορφα. Έχει κάνει πράγματα. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Πάμε στον φίλο. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Να σας πω ένα ανέκδοτο. Ναι, αρκεί να είναι ναι, κόσμιο. Μια για τους σούρδους, όχι, δεν είναι. Α, για τους σούρδους, α, είμαι όλοι αυτοί. Δεν ξέρω να το ξέρετε. Για πείτε μου.
Πήγανε τέσσερις Σούρδοι να φάνε σε μια ταβέρνα. Τέσσερις μαζεμένοι, ρε, πού βρεθήκαν τόσοι πολλοί. Ναι, τέσσερις μαζεμένοι, φάγανε, ήπιανε που λες, Γιώργο. Ναι. Και ήρθε ο λογαριασμός να πληρώσουν. Όχι, εγώ θα πληρώσω, όχι, εσύ θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις, Κοζανίτης είναι αυτός. Λέει ο ταβερνιάρης, έχω μια μέθοδο καλή, εγώ λέει. Έχει μια λεκάνη με νερό, θα βάλετε τα κεφάλια σας μέσα, λέει. Και όποιος το βγάλει πρώτος θα πληρώσει. Μυγήκαν όλοι, φίλε. Δεν ήταν πολύ αστείο. Δεν ήταν πολύ αστείο. Παιδιά, αν βλέπατε την αποστολία, το πρόσωπό της είναι που είναι ξύνο. Πήρε ένα κυτρινοπό χρώμα, μια αποδοκιμασία του, τα χείλη της φίξαν αυτά. Σιγά να μην γελάζουμε. Είναι δυνατόν τώρα. Και έβλεπα εκεί το διαβίου αποκλεισμού ποιον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, σαν τον Κυρικό, θα αλλάζουμε. Μα είναι δυνατόν τώρα, ήταν αυτό ανέκδοτο. Περιμένω να βγει να μας πει ένα καλύτερο. Ορίστε, επόμενος. Καλησπέρα. Γιατί πέφτουνε σήμερα, ρε φίλε, έτσι. Είναι ανυπόμονοι. Ανυπόμονοι. Καλά, τι έτσι θα μιλήσετε με την αποστολία σε ένα λεπτό. Έλα, ρε, δώσε εδώ πέρα το παιδί. Αποστολία... Εγώ θα πάω στον επόμενο φανό. Α. Στην Κάσα οι Παπέοι. Τι είναι αυτό, ρε. Στην Κάσα οι Παππούδες. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα έχω σε αυτό το άρμα, Γιάννη μου. Αλλά μου φαίνεται ωραία. Δεν θα μας πούν, θα μας πείτε, εσείς το ξέρατε, το καταλάβατε, τι είναι τα πρόβατα που ξύπνησαν, σούντσαν και σούρτσαν και σούτσαν. Σούρτσαν. Κάτι από σουρτούκι έχει αυτό. Έχει. Σουρτούκο. Σούρτσα σημαίνει. Σουρτούκο, ξέρεις τι σημαίνει. Σουρτούκο είναι σουρτουκεύω, αλλά σούρτσα είναι. Την ψώνισα. Την ψώνισα. Την ψώνισα. Κάπως έτσι. Την και σούτσα. Σούτσα και άρχισα να τρέχω. Και όρμηξα. Ντου. Ντου. Μάλιστα. Παναγία μου. Μάθη μου το Κοζανή. Κάζατε Παπέλ από το φανό Παύλου Μελά δεν θα το μεταφράσω. Γιατί το έχουν μεταφράσει όπως θέλουν αυτοί. Εγώ ξέρω το Ακάζαντι Ρένε. Το ξέρεις το τραγούδι. Βάλτε μας ρε το Χρήστος Κατζόχυρος το Ακάζαντι Ρένε. Έχουμε το φανό του Αριστοτέλη, επίσης παλιός φανός. Τούμπης και κουλουτούμπης. Δηλαδή τούμπες και κολοτούμπες. Προφανώς θα έχουν κάποιους πολιτικούς που τα πάνε έτσι, τα πάνε κι αλλιώς. Κάτι έχω στο μυαλό μου τέτοιου τύπου. Έχουμε τη Ζιζή Παρτάλου. Υποψήφια δήμαρχος Κοζάνης. Η Ζιζή Παρτάλου. Ρε εσύ εκεί δεν είχατε και αυτή τη σεξουάλα. Από τις Κασμυρτζίδες. Την τραλάξα. Δεν τη λέτε και σεξουάλα. Τώρα τα μοντέλο παλιά. Ναι, δε, πώς το λένε. Λεμαϊδιώτησα είναι. Η Ραχίλ Μακρύ. Ραχίλ. Η οποία δεσμό με το μυαλό μου με τη Ραχίλ. Φορά. Βέβαια, έχει να δώσει η Ραχίλ. Εξαιρετική με σταράκι ροζ, κίτρινο μπουφάν. Βρε, ωραίο τύπος. Λείπει από τη Βουλή. Τρελάθηκε μάλωσε με την Κωνσταντοπούλου και έφυγε και τις δύο τις ήθελα εγώ στη Βουλή αυτή. Ειδικά την Κωνσταντοπούλου ήμουν αφάντης. Τη ρίξω να ψήφω την Κωνσταντοπούλου. Μ' αρέσει. Η αυτή θα πάει, δεν κατέβει πουθενά. Δεν την είδα πουθενά. Έχουμε τηλέφωνο. Μπορεί να έχει πληροφορία ο φίλος να μην μάθει. Για να μάθουμε. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Νάτος ο αδερφός. Αποστολία για σένα πήρα. Κύριε Κώστα μου, είμαι εδώ και χαίρομαι πάντα να σας ακούω. Να χαίρεσαι το ένα στον άλλον. Λοιπόν, κύριε Κώστα, λίγο ακόμα και φίλοι μου που θέλουν να έρθουν Κοζάνη θα βρούμε Κατερίνη να μείνουμε. Δεν έχουμε πληρότητα 100%. Κάτι Κατερίνη μας έβγαζε. Εσείς έχετε τίποτα εκεί πέρα, αγροί άνθρωποι. Τι? Στην Κατερίνη έχετε καμιά εκδήλωση. Τεμπέληδες. Ντροπή του Κατερινιώτικου κάμπου. Σας αφήσαμε να ζείτε στο και φταίνετε οι 20 πολίτες που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήρθαν να κάτσουν στην Κατερίνη να σας φτιάξουν. Έχουμε, ρε. Έχουμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Επέστονται. Ναι. Αποστολία. Ναι, κύριε Κώστα. Το παρακολούθησα ανελιπώς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στήμα. Και έμεινα ευχαριστημένος που ήρθαμε Πέμπτη σε μετάλλια σε όλη την Ευρώπη. Είδατε και δεν έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη όσον αφορά τον αριθμό των αθλητών εναντί άλλων χωρών. Έχουμε όμως ποιότητα, είναι αυτό που λέει ο κ. Ζηρού. Έχουμε ποιότητα. Ναι. Τώρα, 838 Τζεντόγλου τώρα και οι άλλοι, η Παπαχρίστου. Το Αστέρι. Ασημένιο, καμπάκ. Απίστευτο. Η μόνη η οποία, ας πούμε, απέτυχε ήταν το πιο σίγουρο μετάλλιο. Η επικοδίστρια. Στεφανίδου. Η Στεφανίδη. Εντάξει. Δικαιούται. Εντάξει. Είχαμε την Νικόλ εκεί. Δεν είναι λίγη η Νικόλ. Εγώ λίγο, επειδή ξέρω τι γίνεται από μέσα και όλοι
υποψιαζόμαστε, αλλά και σαν αθλήτρια λίγο τα φοβάμαι αυτά. Δηλαδή, όταν βλέπω έναν αθλητή, όταν τον περιμένω. Δικαιούται φυσικά, είναι άνθρωπος και μπορεί να μην του βγει, να μην είναι η μέρα του. Αλλά λίγο ανησυχώ σε σχέση με το πώς προετοιμάζονται, αν θα πρέπει σε έναν αγώνα να μην πρωταγωνιστήσει και τόσο για να μπορέσει να μην είναι τόσο στο επίκεντρο. Καταλαβαίνετε, φανταζούμε όλοι τι εννοώ. Σε σχέση κάτι με την υποστήριξη. Ναι. Δηλαδή το διάβασα, γιατί δεν τον είδα τον αγώνα και με προβλημάτισε λίγο. Εσείς που τον είδατε όμως, κύριε Κώστα, θεωρείτε ότι μπορεί έδωσε το 100% της και δεν μπορούσε να. Να έκανε και πιο χαλαρή προετοιμασία, να ετοιμάζεται για κάποιο άλλο, δεν ξέρουμε. Κύριε Κώστα, για πες μας. Λοιπόν, στην Γλασκόβη έτρεξε η αδερφή μου με την Εθνική Ελλάδος 4x400. Ναι. Θυμάστε τότε πώς τα πήγανε? Εγώ ξέρω ότι με μια χειμερινή προπόνηση, γιατί αυτή ήταν σπρίντερ 100-200, mm-hmm. με μια χειμερινή προπόνηση, επειδή υπήρχε μεγάλο συναγωνισμό στα 100-200 και ήθελε να μπει στα ΤΕΦΑ, τότε ήταν γυμναστική ακαδημία, το γύρισε στο 400 που δεν υπήρχε. Και έτρεξε στο Καραϊσκάκι, στους Πανελλήνιους, και πέρασε την Μενελάο, πρωταθλήτρια Κύπρου, και την Τουρμπούκη, πρωταθλήτρια Ελλάδος σε 400 και 800, με ατομικό ρεκόρ τότε πριν από 35-40 χρόνια, 57-77. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός θα το βρεις τώρα και άσε μας με το σύγχρονο. Τώρα, θα το δεις. Εσύ ξέρεις τώρα 400 κάτω από το λεπτό. Και εκείνη την εποχή και χωρίς τις εκείνη την εποχή. Πάρε την τελευταία γραμμή. Γεια σου κύριε Κώστα, θα πούμε αύριο να μιλήσουμε για μπάλα. Τελευταία γραμμή, ορίστε. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ήθελα να σας πω ότι τα κουλούρια, τα πρώτα κουλούρια τα έβγαλαν στην Κωνσταντίνου Μελενίκου. Λεγόταν Κουλούρης ο κύριος που είχε το μαγαζί. Κουλούρης. Φούρνο. Πού είναι αυτή η οδός? Ήταν από το Πανεπιστήμιο απέναντι, είναι το πάρκο του Κρατάσου. Ναι. Πίσω από την πλάτη του Καρατάσου ήταν ο Φούρνος. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο Κουλούρης αυτή τη συνταγή την έκανε από το μυαλό του ή την έφερε από κάπου? Δεν γνωρίζω. Εγώ απλά ήμουν παιδάκι στην Κωνσταντίνου Μελενίκου και θυμάμαι το φούρνο που ήταν εκεί. Μάλιστα. Να είσαι καλά, κύριε μου. Χαίρετε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε καλά. Πάρα πολύ. Έχουμε κι εμείς φανό. Η δική μου η περιοχή. Φανός Πλατάνια. Ντου Πλατανιώτης Γκαβός. Ντου. Ναι. Ο Πλατανιώτης είναι τυφλός. Ναι, είστε εξαιρετικός. Σαν Τούρκη, δεν είναι Τούρκη για λέξη αυτή. Ναι. Γκαβός. Γκαβομαράκης, δεν το χρησιμοποιείς? Πώς δεν το χρησιμοποιώ? Το ξέρεις αυτό? Δηλαδή, δεν το ξέρω. Για γκαβούς λέγαμε αυτούς που φοράνε γυαλιά, σαν και εμάς. Μια χαρά, ωραία είμαστε, τέλειο. Τι ωραία, καλά εσύ. Έχουμε και στήλ. Λα. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις. Παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πού να τρέχεις στα άγραφα όταν υπάρχουν άγραφα δίπλα σου, στο χορτιάτι, μενού, με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα από τα άγραφα στο χορτιάτι και στο www.apopavlatagrafa.gr. Σέσκησα σκατζόχυρε. 2-31-0-622-705. 2-31-0-622-705. Κτήμα απτάγραφα στο χορτιάτι. Ο Γεώργιος Κουσουρής και η εταιρεία του Atlas. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που αλλού. Παοκάρα είναι ο Γιωργάρας. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια αγορά, την οποία ο Άτλας υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Γεώργιος Κουσουρής και η εταιρεία Άτλας. Τηλέφωνο 2-31-0-785-150. Δώσε τα αποστολίτσα. Αιγαίων. Αυτές τις μέρες θα φάτε ψαράκια. Ξεκινάει η Σαρακοστή. Ξεκινάει η Σαρακοστή. Αφού ξεκινάει η Σαρακοστή, σας έχουμε 10 λόγους για να επιλέξετε την ψαραχωρά. 10 λόγοι σαν πολύ. Την αγορά φρέσκου ψαριού. Ναι. Ναι, 10 λόγοι. Για πες μου. Κάθε μέρα
Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Κωστά. Κάθε μέρα φέρνουμε για σας ολόφρεσκα ψάρια ημέρας εξαιρετικής ποιότητας. Τα νομπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Εφόσον το επιθυμείτε, όλα μας τα ψάρια ψήνονται ή τηγανίζονται επί τόπου με ελάχιστη επιβάρυνση. Τα ψάρια που εσείς διαλέγετε μπορείτε να τα απολαύσετε στους άνετους χώρους των καταστημάτων μας ή να τα παραγγείλετε εσείς σε πακέτο, αλλά και να σας τα παραδώσουμε εμείς στο χώρο σας. Τόσα πολλά καθημερινά πράγματα θα βρείτε επιλεγμένες προτάσεις του σεφ, του σεφ των καταστημάτων Αιγαίων, της ψαραγοράς, σε μαγειρεμένα πιάτα με βάση το ψάρι ή τα θαλασσινά. Στους άνετους χώρους μας θα χαρείτε ούζο, το ούζο που θα πάτε να πιείτε εσείς τώρα. Τσιπουράκι. Τσιπουράκι. Κρασάκι λευκό, το πίνετε ελαφρύ. Με ή χωρίς. Με. Γλυκανισάκι θα πεις στον μπαμπά. Και εκλεκτά, πώς θα έχουμε να το πω, μη σας το στείλεις και ναι, το. Ναι, θα μου στείλει γράπα. Με λαχταρίτσι ψαρομίζα. Το λέμε, όχι γράπα. Όχι όταν γράπα. Θα μου το φέρεις, δεν μου πεις γεια σου Κώστα μου. Γεια σου με την Νίκη, παιδί μου. Κώστας Τζατζαρός πέρασε, ναι. Έβαλα μια υπογραφή σε κάποια αυτόγραφα που του ζητήσανε και έφυγε εν μέσω χειροκροτημάτων. Αιγαίων λοιπόν, πού? Στην Αγίου πού, Δημητρίου 70, 2310, 214, 000. Και να μην ξεχνάμε τι, από Δευτέρα μέχρι Πέντε, μέχρι Πέμπτη, με κάθε κιλό τσιπούρες. Και μία τσιπούρα που είναι και μισό κιλό. Άμα πάρω 1,5 κιλό. Πάρε 1,5 κιλό. Πάρε δύο μωρέ τώρα και εσύ να πάρεις πάρε και δύο τσιπούρες. Πάρε και δύο τσιπούρες να κάνεις εκεί. Γύφτηκα πράγματα. Θεσσαλονίκη 40 λοιπόν και Ανδρέα Παπανδρέου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο Αιγαίο που θα βρείτε στην περιοχή της πόλης μας. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην πόλη μας. 2-3-10-6-95-4-4-4 και 2-3-10-6-95-6-6-6. Έχουμε βέβαια και στον Κορυδαλό, στον Πειραιά, πλατή Ελευθερίας 3. Στα Σάλωνα λέει σφάζουν αρνιά. Δεν πάνε να σφάζουν και υποπόταμους. Εμείς θέλουμε να πάρουμε τα κρέατά μας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Και γιατί να τραβιόμαστε στα Σάλωνα? Εδώ είναι τα κρεοπολία Νιγρίτας. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο Καραολή και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 231-0500-042. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά στην ποικιλία και στη γεύση, με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις ορεινές περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν αποστολία. Παστουρμάς, καβουρμάς από βούβαλο και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Πήρα καβουρμά από βούβαλο προχθές που ήμουνα εξαιρετικός. Το κάνουν, ρίχνουν λίγο καυτερή πιπεριά από πάνω και βάζουν ένα τσιπουράκι και κάνω έναν εξαιρετικό μεζέ. Το τσιπουράκι το οποίο το έχω από τότε που μου το έχει στείλει ο πατέρας σου και πίνω εδώ και τόσο καιρό. Παπάς. Από κύριο το τσιπουρό. Εδώ και 7 χρόνια πίνω από κύριο το μπουκάλι. Κρεοπολία Νιγρίτα, με στέλνει και το πίνει αυτή και η φίλη του Μπεκρίδες. Μάλιστα. Με δύο καταστήματα τα είπαμε όλα αυτά. Λοιπόν, και φυσικά το στήριγμα της εκπομπής, το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Θα πάω να με φρεσκάρει τώρα, να πάω όμορφη στην πόλη μου, περιποιημένη. Αύριο θα φορέσω μια περούκα. Γιατί? Μελαχρινή. Με τέτοια αυτά. Πάνε να στα κάνει μελαχρινά τα μαλλιά σου και την Τρίτη πήγε να στα ξανακάνει ξανθά. Τα κάψουμε, δεν γίνεται. Μάλιστα. Οπότε ναι, βάλε μια περούκα. 2-31-05-15-017 το κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Αποστολία. Δεν χτενίζουμε. Δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε. Δεν ξέρω να τα λέτε μισά. Ορκίζουν στα παιδιά σου ότι αύριο θα βγεις στο τηλέφωνο. Που δεν έχεις, οπότε και ο όρκος μπορεί να πάει χαμένο. Ορκίζουμε στα παιδιά που δεν έχω ότι έχουμε άλλη μια γραμμή. Έχουμε. Για πάμε. Καλησπέρα. Ο τελευταίος φίλος είστε. Χαίρετε, καλησπέρα από Λανδία, Γιώργος. Πήρα να πω μια καλησπέρα. Σήμερα δεν ήμουν από το πρωί. Είχα πάει στην αγορά, είχα δουλειές και λέω κάτσε, κάτι μου λείπει σήμερα. Κάπου πρέπει να πάρω ένα τηλέφωνο. Φεύγουμε, πάμε Γιώργα, να διασκεδάσουμε Κοζάνη. Καλά κάνετε. Μια χαρά, γιατί να μην πάτε. Εγώ θα μείνω φυσικά εδώ πέρα για Γιώργα, φρουρό στην πόλη. Η Αποστολία θα πάρει τους φίλους και θα πάνε εκεί πέρα. Θα βγω τηλεφωνικά στον Γιώργο. Εγώ από την Κοζάνη, εκείνος από την Ολλανδία αύριο. Χαμός θα γίνει. Έτσι, κράτα τα πόστα. Γιώργα, αύριο για το πάω Κατρόμητος, κράτα τα πόστα. Κάποιος πρέπει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, να εδώ μην χαλαρώσει. Το νου μας. Αύριο σε περιμένω να μιλήσουμε αμυγός ποδοσφαιρικά. Σήμερα είναι και η μέρα.
Είχαμε και την Αποστολίτσα που μας μίλησε σιγά, για την Κοζάνη. Σιγά, μόλις θα ακούσω. Εγώ θα φοράω hands-free, μόλις σας ακούσω να πάτε να βγείτε το παιχνίδι. Τσουπ, θα βγω εγώ με τα χάλια την Κοζάνη. Γεια σου, Γιώργο. Καλά, Γιώργο. Να περνάς καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, καλά να περάσετε. Γεια σου, Λεβεντόπεδο. Θα βγω εγώ δίπλα στην Πανδώρα Κοζάνη που θα κάνει εκεί τις μουσικές και τα πανηγύρια. Να το κλείσετε δηλαδή. Όχι, ρε, Αποστολίτσα μου, ρε. Πρώτα έχει δικαιώματα στην εκπομπή. Ποιο θα σε κλείσει. Θα πει, ρε, άνοιξε Αποστολή Αντοβόλη εδώ. Ποιο θα μιλήσει. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχεις, καλά να περάσεις, να μου φιλήσεις τους γονείς σου, την αδερφούλα σου, τα νηψάκια σου, τον γαμπρό σου, τους φίλους και τις φίλες σου, να υπογράψεις με καλοσύνη τα αυτόγραφα που θα σου ζητήσουν, να φωτογραφηθείς με το λαό της Κοζάνης και εντάξει, και αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι είναι, μην τους, δεν θέλω να τους... Του κοιτάζει εφηψηλού επειδή είναι Κοζανίτες και εσύ Θεσσαλονικιά. Αγαπώ. Αγαπώ και τη Θεσσαλονίκη όμως, γιατί αν συνεχίσω λίγο ακόμα, πιο πολλά από τα μισά μου χρόνια θα έχω περάσει εδώ. Βέβαια. Και βλέπω ότι το διαχώριστο στην αγορά καπάνει η Θεσσαλονίκη. Γίνεται αυτή τη στιγμή για το Σαρακοστιανό τραπέζι. Κινείται η αγορά. Χαίρομαι να κινείται η αγορά. Χαιρόμαστε όλοι να κινείται η αγορά. Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί και αγοράζει ήδη για το τραπέζι του να περάσει αυτές τις μέρες όμορφα, οικογενειακά, με φίλους. Και να περάσουν όλοι ωραία. Ας μην ξεχνάμε, είναι η αρχή της Μεγάλης Νηστείας. Για 40 μέρες οι χριστιανοί θα νηστεύουν για να περιμένουν τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου. Ανάσταση και σε εμάς και στα όνειρα. Ημών, Αποστολή Αντοβόλη. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Να περνάτε όμορφα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και να παρακαλάτε το Μεγάλο Θεούλη, τον καλό μας Θεούλη και τον Χριστούλη μας και την Παναγίτσα μας να μας δίνει υγεία. Αν έχουμε υγεία, θα ψαχτούμε και θα βρούμε εργασία. Και όταν έχεις υγεία και εργασία, μπορείς να βγάλεις χρήματα. Και όταν έχεις υγεία, εργασία και χρήματα... Τότε... Τότε ο έρωτας. Ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Πανεύκολη θα έλεγα εγώ. Γεια σας. Παπάς.